Όλα αυτά, Σλαμούκου, μπορούσε 6 λεπτά να λες στον αέρα. Συγγνώμη, όλα όμως, ακριβώς. Ε, όλα. Ακριβώς, και τώρα το σκέφτηκα. Τα λες, πέσα στον αέρα. Καλημέρα, ξαδέλφια. Παιδιά, καλημέρα. Ναι. Μιλάω εδώ και περίπου 3-4 λεπτά. Λέω στα παιδιά, ζητάμε συγγνώμη, αλλά είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός μου. Όσοι δεν στείλατε χθες για προσκλήσεις για την παράσταση Εθνικός Ελληνορώσων, έχετε χάσει τα άντερά σας. Μία ακόμη βραδιά παίζετε απόψε. Πηγαίνετε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει να κάνει ότι κάποιος πρέπει να ξέρει μπάσκετ. Απλά τι γίνεται. Όποιος έχει και μία αντίληψη περί μπάσκετ θα γελάσει. Αντί για 20 φορές 45. Έτσι. Πες τα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Δεν υπάρχει παράσταση. Βαθιά υπόκληση στο συγγραφέα Αντώνη Τσιωτσιόπουλο, ο οποίος παίζει κιόλας πάνω στη σκηνή. Παιδιά, συγγνώμη, ο ενθουσιασμός μου δεν θυμάμαι να σας έχω μιλήσει. Δεν κρατιέσαι, φοβερό πράγμα. Δεν σας έχω μιλήσει ποτέ με το καλημέρα για παράσταση. Έντονα, βγαίνει. Το συνέστημά σου βγαίνει, φοβερό. Παιδιά, πάτε. Μήπως επηρέασε το γεγονός ότι έκανες και 3-3. Καλά, δεν είναι. Αγόρι μου, τον μπάσκετ δεν ξεχνιέται. Δηλαδή, εσύ, με σένα, θα γελούσε ο κόσμος. Καλά, εντάξει. Αν πάω εγώ, κάνω 6 έξερι. Με σένα, θα πιάσω γωνία με τα αριστερό μου. Σωτήρη, είναι σπαστικός. Είναι σπαστικός. Κάνω 6-6. Και έχει πει κάτι ο Γιώργος Ζαγόρας. Τεράστια αλήθεια. Ναι, μπράβο, ναι, τεράστια αλήθεια, ναι. Όπως ο Κούκουτς ο αριστερόχειρας δεν του άρεσε. Όποιος είναι αριστερόχειρας, απαγορεύεται να παίζει μπάσκετ. Τι έγινε, Ζαγόρα, τώρα δεν μιλάς για τον Golden State. 120 το κεφάλι τότε κάθε μέρα. Και άλλες φορές βάζετε κλικ. Αυτά τα ηχητικά τα δικά σου. Περίεργε, τι είπε και εσύ. Πες τα Μάρια, άντε. Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινά, είτε αγαπάς το θέατρο. Προσέξτε, η παράσταση είναι για αυτούς που αγαπάνε το θέατρο, επιτέλους. Χορεύε twist μέχρι το πρωί. Αναστασία. Θα παίξεις τα χτυποκάρια στη Θεσσαλονίκη. Είσαι από κίνκι μέχρι σούπερ πρόστιχο σήμερα. Αναστασία Λάμδα. Με φούστα βινίλ, ναι. Σήμερα στην έπεφτα χοντρά. Αντί για Αναστασία Λάμδα, σήμερα μπορούμε να λέμε Αναστασία Κα. με τέτοιους συνυπάρχει. Αλλά έχει πονηρό μυαλό. Άλλη λέξη στο μυαλό. Με τέτοιους συνυπάρχει, Αναστασία Καλή μου. Με τέτοιους συνυπάρχει. Τόσο πολύ, μπράβο ρε Μάρια. Λοιπόν, παιδιά, ένα τεράστιο μπράβο στον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο, το συγγραφέα, ο οποίος παίζει κιόλας. Τι ηλικία έχει, περίπου. Α, στην ηλικία, γύρω πολύ, αυτά με τις ηλικίες σου. Ναι. Όλα είναι, όλοι γύρω λίγο πολύ, είναι 40, λίγο πολύ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Χίλια μπράβο στον Γιώργο Γαλούμπη, το σκηνοθέτη, ναι, που έστησε αυτό το πράγμα. 6 άτομα παίζουν μονό. Πάνω, κανονικά μονό με ξύλο. Γαλούπη, είπε έτσι. Κανονικό. Ναι, Γιώργο Γαλούπη. Αυτό δεν είχε καμιά σχέση με εκείνο που έγραφε στο φύλαθλο. Γαλούπη ή Γαλούπη. Περίμενε ένα να πληρώσω τώρα με τα κάμερα ρημαδιού εδώ όλα και να μην χάσουμε χρόνο. Σίγουρα, πληρώνω γιατί μετά. Έχουμε και διαγωνισμό. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526. Για να δω λιγάκι, μου το σκοτώνω τον άνθρωπο. Ποιον? Για να δω λιγάκι. Γαλούπη. Γαλούπη. Το κερατώσουμε. Εντάξει, καλά, μια ερώτηση έκανα. Ένα πει. Γιώργο Παλούμπη. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Τα παιδιά πρέπει να έχουν δουλέψει. Παιδιά είναι απίστευτο. Φανταστείτε τη σκηνή ενός θεάτρου, όχι πολύ μεγάλη σκηνή, καλά άνετη σκηνή, το αυλέτε, άνετη σκηνή. Να παίζουν 6 άτομα μονό κανονικά. Six persons. Και η μπάλα, ούτε μισή φορά να μην φτάνει στον κόσμο. Arrived. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Πηγαίνετε να το δείτε. Δηλαδή, όσοι πήγατε και είδατε το Άρης Περιστέρι, αυτό το έκτρωμα, και είδατε τον Άρη, ας πούμε, πάτε απόψε στο αυλέα να θυμηθείτε τι σημαίνει παίζω μπάσκετ. Εντάξει. Στο Ιρακλής Ατρόμητος σημαίνει μπάσκετ, σκορ μπάσκετ ήταν. Το ενέξεις. Σωτήρη, κόψω να γελάω στην. Τι ώρα ήταν η παράσταση, Μάρια? Μάρια, τι ώρα ήταν η παράσταση? Βάλτε αυτό εκεί. Εκεί. Σιγά μισή τα γυαλιά μη σπάσουν. Μπράβο. Αυτό. Βάλτε αυτό έξω. Πάλι αλλάζαμε. Να μιλήσουμε, έχουμε πολύ ψωμί. Έχουμε πολύ ψωμί. Έχουμε ψωμί. Θα το παρουσιάσω, έτοιμο το. Έτοιμο το, θα το παρουσιάσω. Όλα έτοιμα τα. Με το ατρόμητο του Πάουκ το ψάχνει τι αποδόσει. Κατάλαβε τι γίνεται. Πε τα τώρα Τσαλτίδη, καλά που ήρθε κι εσύ. Λοιπόν, Σωτήρη, εγώ είμαι που είμαι, δεν ακούω τίποτα. Παίζει. Ποιο είμαι εγώ? Στο 3 είμαι εγώ. Και είναι τελείω κλειστό, αν μπορεί να το ανοίξει λιγάκι. Και άνοιξε το γιατί έχουμε διαγωνισμό. Ναι, άνοιξε, έχουμε διαγωνισμό. Α, τώρα είναι καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Τον διαγωνισμό πρέπει να τον ακούει ο Μάριος. Να τον τσάλε. Τώρα ακούω. Σου λέει ότι, είμαι στο 3. Εντάξει, βολευτήκατε. Τώρα το βάζει στο 3, το παίρνει αυτό, το βάζει στο 2. Ναι. Και μετά σου πει. Μου έκανε νόημα. Δεν ακούω. Λοιπόν, πάμε για να κερδίσουμε χρόνο. Σωτήρη,
ξεκίνα, yeah. με, ξεκίνα το, το κομμάτι, αυτό μπορείς να το βάλεις από εκεί. Έλα, Μαριούλα, από εδώ. Έλα, αγόρι μου γλυκό. Έλα, έλα. Αυτό βάλτε το μέσα. Δεν πρέπει να κάτσει στη μέση εσύ. Εσύ δεν πρέπει να κάτσει στη μέση γιατί έχεις εφημερίδες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξέρετε. Γυαλιά. Έχω κουρνιά στη γωνίτσα μου. Μολύβια, κινητά, καφέ, νερό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Χρήστατε, για να μπει να μιλήσει ελεύθερα ό,τι θες, να στήσουμε λίγο την εκπομπούλα, να πούμε τους διαγωνισμούς. Σωτήρι, το κομμάτι, το έχεις έτοιμο. Το έχεις έτοιμο. Λοιπόν, ξεκίνα κι άστο να παίζει μέχρι 11 παρατέταρτο. Για ποιον λόγο μπαίνουμε σήμερα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Σήμερα είναι 22 του Νοέμβρη. 22 του Νοέμβρη. Για ποιον λόγο μπαίνουμε με το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ξέρετε όλοι και όλους, το group το ξέρετε. Το κομμάτι είναι επικό. Μαραντόνα δεν κινήθηκε σε πάμε. Νομίζω ότι είμαστε στο Plus Radio. Λοιπόν, ας το κομμάτι λίγο να μπει να παίξει. Όχι, μιλάμε ρε φίλε. Ναι. Μίλα. Θα παίξει. Θα τι δε μουσική ήρθες να ακούσεις εδώ πέρα. Ας το κομμάτι να παίξει. Θα ακούσει σπίτι σου. Ας το κομμάτι να παίξει. Για ποιον λόγο, 22 Νοεμβρίου σήμερα. Το βρήκε ο Δασκαλάκης, δεν μου λέει τίποτα έτσι. Ναι. Δεν μιλάνε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, πότε θα πήρε, δεν ξεχάστηκε αυτό. Παλιά το παίζανε με στίχους. Είναι αυτά που σουρτίζει ο Σλαμάς τα κομμάτια που παίζω. Να το βάζα εγώ. Φέξι λεπτό. Ένα μισή λεπτό καταλάβει, σουρτίζει. Πρέπει να μιλήσουμε. Ακούει ο ακροατής, το έχει αλλάξει τώρα. Τι λες, αγόρι με εδώ, απίκο είναι. Λοιπόν, καρφωμένη. Το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από το Opticon Express. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε. Γιατί, γιατί μπαίνουμε με το κομμάτι αυτό σήμερα. Αποστολή στο 54-526. 22 Νοέμβρη σήμερα. Έτσι, SMS-ικά απαντάτε. Άρα κάτι έγινε 22 Νοέμβρη. Μέχρι 11, μέχρι 11 παρατέταρτο. Τόσο μα τόσο απλά. Κάποιος... Δίνουμε και τρεις. Έφυγε, γεια σας. Μέχρι δίνουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις. Βοηθάω λίγο ρε φίλε. Δίνουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ. Ναι. Δημήτρης Κοριαλάς. Κοριαλάς. Σοφία Αρβανίτη. Γύρισε ο Κοριαλάς από το τέτοιο. Τον φάγανε από τον Nomads, ρε Δημήτρη. Τι να τον κάνουνε. Το είπα εγώ, τι πα και μπλέκει. Να... Τον είπε. Τι πήγε να κάνει στο Nomads, ρε φίλε. Δημήτρη Κοριαλάς. Τι πήγε να κάνει. Σοφία Αρβανίτη. Την καρδιά. Σοφία Αρβανίτη και Fabulous στο κλαμπ του Μήλου. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Για αύριο είναι έτσι. Ναι. Όχι απόψε, για αύριο. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Τρελό. Disco Party. Chelsea Park. Άλλο έχουμε. Chelsea Park, δεν δίνουμε. Με εδώ, τηλεφωνικό. Ναι, δίνουμε άλλο σε μεσικό. Ναι. Σε μεσικό άλλο δίνουμε. Τι μέρα σήμερα. Πέμπτη. Πέμπτη. Όφι, Άρης. Πάω Κάρης μπάσκετ δεν έχει να δώσουμε. Πέστηνα. Για ρώτα Μαριλής. Πάω Κάρης μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό σε μεσικά έτσι. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφει Κοριαλάς. Αποστολή στο 54-526. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ που κράτησε όρθια την Ελλάδα στην Ευρώπη. Με την χθεσινό διπλό στην Ερήφη. Τώρα τηλεφωνικά. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Τρεις! Εγώ πρέπει να τη το πω. Εντάξει, ναι, εντάξει, μπορεί. Τι, με ποιον μιλάει το τρία εισιτηριάκια. Σαλιαρίζει. Τρία εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης, Κυριακή. Κυριακή. Τι ώρα, παιδιά, αυτό με τις ώρες με έχουν ζαλίσει. 5.30 ή 5.30-6 με έχουν μπερδέψει. Χωρίς κουκλάκι ο ΠΑΟ. 5.30. ΠΑΟ Κάρης, τρία εισιτήρια. Πώς θυμήθηκες, ρε φίλε, το κουκλάκι. Πάω Κάρης, τρία εισιτήρια την Κυριακή, έτσι, 5.30. Σωτήρι, άστο να παίζει το κομμάτι. Άστο να παίζει. Πάω Ξάνθη, δεν έχουμε να δώσουμε. 5.30 η ώρα. Μπάσκετ. Οκ. Okay. Οπότε, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ, τίποτε άλλο για τον μπάσκετ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Ή Κοριαλάς. Γιατί ΠΑΟΚ, ρε, για τον Μήλο αύριο. Θέλω να γράψουν Άρης. Ή και τα δύο μαζί, αποστολή στο 54-5.26. Άρης δεν υπάρχει με διπεδούχο. Πάντα δίνουμε τον κυπεδούχο. Άρης Περιστέρι, λέγαμε Άρης. Δεν είπαμε Περιστέρι. Άρης Περιστέρι, έλεγες Περιστέρι. Έλεγα Καράρης. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Ότι πάντα λέω το γηπεδούχο, δεν τα μπερδεύω εγώ. Ναι, ποτέ, ναι, ποτέ. Ναι. Εγώ αλλού ψάξα. Ηρακλής Απόλλων Λάρισα, δεν έχουμε στήρα να δώσουμε στον κόσμο. Αποστολή στο 54. Γιατί έχει μια πρωτοφανή ζήτηση. Αποστολή στο 54-526. Τηλεφωνικά τώρα για το Chelsea ΠΑΟΚ, θέατρο Βεργίνα. Ναι. Τηλεφωνικά δηλώνει συμμετοχή. Ναι. 2310, 287 και 3 οκτάρια. Λες Μαριλής καλημέρα. Θέλω, όλη μέρα. Θέλω να μπω γι' αυτό. Τέλος, μπήκες. Δεν είναι κλήρωση. Ναι. Απλά καλείς τηλεφωνικά διπλή και απολαμβάνεις διπλή πρόσκληση, την ματσάρα με κούτρα είσοδο στο Βεργίνα, με απεριόριστη πύρα και με λαχνό για τις κληρώσεις του ημιχρόνου. Όταν λέμε απεριόριστη πύρα, μπορεί να πάω πιο 15. Δεν μου απαντάει. Χρήστο, καλημέρα. Η πρώτη σωστή απάντηση μπαίνει στην κλήρωση. Δεν είπαμε η πρώτη σωστή απάντηση. 11 παρατέταρτο κάνουμε κλήρωση για να βάλω μία ερώτηση σχετικά με το θέμα αυτό. Η οποία με ταλανίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπράβο, Χρήστο. Καλημέρα, να είσαι καλά. 8.26, μας ξεπαρθένιασες SMS-ικά. Λοιπόν, τι άλλο, απόψε, 3 η ώρα. Σήμερα, λάθος. Το απόψε το παίρνω, είναι τραγικό. Απόψε. Σήμερα, 3 η ώρα, όλοι οι δρόμοι ποδοσφαιρικά οδηγούν στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Απλά είναι κλειστή. Τεράστιο παιχνίδι. Ηρακλής 1908.
Απόλλων Λάρισας. 1930. Do or die. Ο Μυροφορίδης θα είναι. Συνεπώς, τον Παπαδόπουλος versus. Τα σκαλίζεις εσύ αυτά. Τον Παπαδόπουλος versus. Απόλλων Λάρισας. Παναγιώτη Μαντζανά. Δημήτρης Ελευθερόπουλος versus. Γιάννη Μαντζάρη. Μαρσέλο Τροίζη, τον 42χρονο Βραζιλιάνο προπονητή που κάνει μαγικά με τον Απόλλων Λάρισας. Να μιλήσω. Ο Λίπη του κάμπου. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Βραζιλιάνος είναι, δεν είναι Ιταλός. Έρχεται στο Καφτατζόγλιο η ομάδα με το δεύτερο μεγαλύτερο ρόστερ της κατηγορίας και το τρίτο μεγαλύτερο και από την ελληνική Super League. Τι λες βρε Παπατζή. Τι λες βρε αρχιπαπάντζα ρε. Τι λέω. Που θα είναι άσος από το ημίχρονο. Έτσι γιατί θα πάρεις. Παπατζή, παπατζή. Να το παρουσιάσω και... Τι είπα, τι είπα, άκουσες. Το μεγάλο τι εννοείς, έχει 39 παίχτες. Έχει 31 ποδοσφαιριστές. 31. Το δεύτερο μεγάλο ρόστερ κατηγορία. Το τρίτο πώς είναι. Όταν ο Ολυμπιακός έχει 60, ο ΠΑΟΚ έχει 50. Το δεύτερο στην κατηγορία είπα. Το τρίτο της Super League, ο ψεύτης. Ο Παναθηναϊκός 40, ο Άρης 32. Της Β' Εθνικής εννοούσε. Είπα το δεύτερο μεγαλύτερο στην κατηγορία. Και είπες το τρίτο της Super League υποψεύτης. Είπε τέτοιο. Το είπα για να κεντρήσω, να πάει ο κόσμος βρε βλάκα. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Ε, βλάκα, να πάει ο κόσμος. Ντελάλη βγάζει για να πάει ο κόσμος. Βλάκας είμαι εγώ. Καταρχάς. Βλάκας είμαι εγώ. Χθες. Ντελάλη βγάζει για να πάει ο κόσμος. Χθες ξεκίνησα με συγγνώμη από τον Παναγιώτη. Για τον Παναγιώτη. Συγγνώμη από τον Παναγιώτη. Σήμερα ξεκινώ με συγγνώμη από τον Χρύσανθο. Τη μια μέρα μας βρίζει και την άλλη μέρα ζητάει συγγνώμη. Και μετά από 5 λεπτά που μας έχει βρίσει, μας ξαναβρίζει. Χθες, ζητώ συγγνώμη σήμερα από τον Χρύσανθο. Χθες, στο πρώτο μισάωρο, τον αποκάλεσα 3 φορές βλάκα. Και 6 φορές εμένα. Παίρνω τη μία πίσω. Έτσι τα παίρνει, θα τα λες και μετά τα παίρνει. Παίρνει τη μία πίσω. Επειδή έχει συνηθίσει. Λοιπόν, έρχονται στο Καφτατζόγλιο οι δύο. Ίσως πιο δηλητηριώδες επιθετική της κατηγορίας. Α, βέβαια, όλοι είναι. Έρχεται ο Νέτο Μαρκολίνο, ο 22χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός. Ταινία ήταν αυτός, ρε. Και έρχεται... Ο καγός Μαντολίνη. Και έρχεται... Το μάτς. Άκου την κάνει για να πεις τον κόσμο. Έχετε, λες και έχετε φίλε η Φλαμέγκο. Το μάτς Παπαδόπουλα, άκου Παπαδόπουλα, το μάτς είναι... Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Αυτό πώ έγινε τέτοιο. Παιδό το Παπί Κολίνο, πώ τον είπε. Και έρχεται. Είναι όφι ΠΑΟΚ είναι. Και έρχεται. Όφι ΠΑΟΚ είναι το μάτσο. Και έρχεται. Και ο Λουκά ο Μεϊρέλε. Ο 23χρονο παιχταρά Βραζιλιάνο. Που έχει πετύχει το πιο θεαματικό ατομικό γκολ μέχρι σήμερα στα εθνικά φετινά πρωταθλήματα. Βάζει άλλο το Απόλλων Άρης αυτό. Που αν το βάλει ο Ντικινή. Αν το βάλει ο Ντικινή. Αν το βάλει ο Ντικινή, έλα να μου το πεις. Ας με πάρεις τηλέφωνο εσύ. Αφού λοιπόν 6-9-52. Γίνεται όλο αυτό ρε Μάρια και εσύ έχεις 4 βαθμουλάκους στεναχωρημένους, γιατί σε δίνει ένα 15. Γιατί είμαι... Αφού έρχεται ο Κακάο με τον λοχαγό Κορέλη. Με τον Πικολίνο αυτός που... Γιατί... Καλά πει νωρίς το μάτς γιατί μετά έχει πάρτι. Γιατί προφανώς το ρόστερ μου θα ξυπνήσει. Το καλύτερο ρόστερ της κατηγορίας θα ξυπνήσει. Το καλύτερο ρόστερ της κατηγορίας που είναι μόνο 9 βαθμούς πίσω από τον Εργοτέλη. Ο Κορέλη. Ο οποίος πήρε χήμε στο Βόλο, Μάριε. Το ξέρω, τα είδα όλα. Το κομμάτι να ακουστεί. Σωτήρη, δυνάμωσε το κομμάτι να ακουστεί. Για ποιον λόγο μπαίνουμε σήμερα με αυτό το κομμάτι. Μπαράζ όφι Ηρακλή, βλέπω να ξέρει. Το λέω σήμερα, 22 Νοεμβρίου, αυτή την ημέρα την πολύ σημαντική για τον πλανήτη μα. Γιατί οριοθέτησε μια ολόκληρη εποχή το γεγονό που περιμένει ο Μάριο να του πείτε. Όφι Ηρακλής. Γράψε το φίλε. Το γράφω. Το γράφω. Δώσε το κομμάτι λίγα και να ακουστεί. Και θα λένε δεν γίνεται να έχει και δεύτερη ομάδα Όφι. Το κομμάτι με τους στίχους δεν ακούστηκε καθόλου. Το βάλαμε το κομμάτι. Το είπες. 90 λεπτά ακούστηκε. Μέχρι 11 παρατέταρτο. Για ποιο λόγο μπαίνουμε σήμερα 22 του Νοέμβρη με αυτό το κομμάτι. Θα πατήσουν όλοι 22 του Νοέμβρη σαν σήμερα. Πατήσαν ήδη στον κούκλο. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Να στείλω και ένα μήνυμα στον διαιτητή του αγώνα του Ηρακλέου. Μαρία, μην ανησυχείς. Δεν με νοιάζει καν. Το θέμα μου, Μάριε, είναι αν είναι 2-0. Δεν με νοιάζει καν. 2-0 ή 4-0. Αυτό θέλω να μάθω, Μάρια, αν είναι από τα δύο. Δεν με νοιάζει καν ποιο είναι διαιτητή. Ναι. Ας διαβάσει το βιογραφικό του Τόμ Παπαδόπουλος. Άνοιξε καλέ, έλα μέσα. Άνοιξε. Έλα μέσα.
Άνοιξε μάτια, μάλα μέσα. Έλα εδώ μέσα. Καλημέρα. Ρίξτε το, εδώ, τώρα, έλα εδώ. Έλα εδώ, τώρα εδώ κοντά στο μικρόφωνο να ακουστεί, πες. Α, δεν μπορεί, αφού γυρίζει την περιοχή, πες εδώ, εδώ. Έχετε το νου σας στην περιοχή, κυκλοφορεί εδώ στο κέντρο. Α, κάνε πρόμο το λουλούδι, έλα. Καταπληκτικά λουλούδια, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Όμως. Πώς είναι το όνομά σου, μάτια μου? Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα, μια πανέμορφη μελαχρινή κοπέλα που μοιάζει να βγήκε από πίνακα. Είναι παθολογικός ψεύτης, μην το πιστεύεις. Από πίνακα του Paul Gauguin. Ένα λουλούδι κρατάει τ' άλλα. Κρατάει υπέροχο μάτσο με κατακόκκινα λουλούδια. Κυκλοφορεί στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Ναι. Πώς θα δίνεις, Κωνσταντίνα? Πέντε τι? Πέντε σφαλιάρες στα φάση. Πέντε ευρώ. Τσάμπα. Αυτό. Εντάξει, χτυπήστε. Έκανε πρόμο, Κωνσταντίνα, είδες. Σε κάναμε πρόμο, ρε Κωνσταντίνα. Αυτό. Δώσε και ένα στην κοπέλα στη γραμματεία. Είμαι άλλο να είναι με το βινίλ μέσα, αλλά όχι πάνω από ένα ευρώ. Στο δώσω εγώ τώρα που θα βγω. Έκανε και έκπτωση. Κάμερα, φίλα, αυτό να πες μου λίγο. Πού τον έχουμε βρει? 12 η ώρα ο Λίμπερο θα συνδεθεί ζωντανά με το Δημαρχιακό Μέγαρο. Γιατί? Για να ακούσει την τελευταία συνέντευξη τύπου ως δημάρχου του Γιάννη του Μπουτάρη. Παίρνει πόδι. Ίσως υπάρξει κάποια ανατροπή, όχι ανατροφή, ανατροπή, έτσι. Τελευταία συνέντευξη τύπου λογικά από τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Ελπίζουμε όμως να υπάρξει συνέχεια στο έργο της πρωτοβουλίας από τον Σπύρο το Βούγια. Ποιόνα? Λοιπόν, τρέπεσαι, ρε. 22 Νοέμβρη σήμερα. Ρε, Πασοκοσύριζα. 22 Νοέμβρη σήμερα, Αρχίπου, Φιλίμονος, Ονισίμου, Καλίστου, Ξανθοπούλου, Απφία και Κοιλία. Χρόνια πολλά, τι καλά σε όσους γιορτάζουν. Κυριούλιδες, Άρης, ρε. Γιώργος. Γιώργο, ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά από σένα, από μένα. Από σένα. Το μήνυμα που έρχεται σχεδόν κάθε πρωί, ναι. Και αν δεν έρθει ένα πρωινό πλέον θα μας λείψει. Ναι. Να σε καλά, Γιώργο. Σαν το Σάββατο, 081 καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τρία εισιτήρια. Τρία εισιτήρια, για το ΠΑΟΚ Άρης στο ΠΑΟΚ Sports Arena την ερχόμενη Κυριακή. Και τρεις διπλές προσκλήσεις για το τρελό πάρτι αύριο βράδυ στο Κλαμπ του Μήλου με Δημήτρη Κοριαλά, Σοφία Αρβανίτη και τους δικούς μας τους Fabulous. 164, συγγνώμη, δεν βγάζω άκρη. Ναι, λες. Τελευταία τέτοια μηνύματα στέλνει αυτός. Για άλλη μια φορά τα όνειρα θα πάρουν παράταση. Slow too much oil. Παρένθεση, σιγά τον πολυέλαιο θα μου πεις. Χαχαχαχαχαχα. Το κολλάς κάτι με τον μπάσκετ πάω Καρίς. Ότι πάει για υποβασμό ο Άρης και απλά θα πάρει λίγο παράταση. Τι, sorry, δεν κατάλαβα. Οι Βούλγαροι φύγανε από το παλέ. Εντάξει, okay. Παιδιά, έχουμε και άλλα θεματάκια. Αλλά για το κομμάτι, μόνο μια σωστή απάντηση. Πραγματικά απογοητεύομαι. Για ποιον λόγο ακούμε και μπαίνουμε με το κομμάτι αυτό από τους Saxon. Dallas 1 PM. Βουλγαροί! Βουλγαροί! Αυτό στο μπορούσαμε πάλι να το φωνάξουμε. Ναι, αυτό με πληγώνει γιατί είναι αλυταράδες αυτοί και είχαν κάνει και στη Μίκρα πριν 5 χρόνια τέτοια. Στη Μίκρα σε φιλικό. Εντάξει, για Αγγελόνια, δεν θυμάμαι. Αυτή είναι το πακέτο το βαλκανοεθνικιστικό. Αυτή σαν χλαμάρα είναι αυτό. Είναι. Το πακέτο, δεν είναι. Έχει ταυτότητα. Ήταν 40 τώρα, ρε φίλε, ήρθαν να πουλήσουν μαγιά τώρα. Εντάξει, κρύφτηκαν πίσω από τις ασπίδες των μάτων και όλα καλά. Λοιπόν, μήνυμα του 164. Απλά στέλνω, λέει ο παδός του ΠΑΟ κολατρεμένος μου. Για να βοηθάω οικονομικά τον Χρύσανθο. Μα πόσο μεγαλόψυχος είμαι πια. Είσαι ένας τεράστιος 164. Να σε καλά, φίλε. Με πολλά μηδενικά στο τέλος. Βοηθάς να πολλαπλασιάσω τα μηδενικά στους λογαριασμούς μου. Να σε καλά. Τι χάζω, δες πώς το φύγεις. Δες τον άνθρωπο τώρα 164. Από καρδιωτικό. Αφού μου είπαν μέσα από το Λίμπερο, ότι από τη διοίκηση, ότι ό,τι θέλει ο 164 πηγαίνει απευθείας στο δικό σου λογαριασμό. Σόπα. Ναι. Άντε, μάλιστα. Λοιπόν, ο διαγωνισμός έκλεισε, στραβά κουτσά έκλεισε. Έκλεισε. Ο Χρήστος ο Βαδράτσικας, μπορεί αν θέλει ο Σωτήρης να ενημερώσει Σωτήρης. Την Μαριλής. Χρήστος Βαδράτσικας, τελειώνει σε 8.26, ας επικοινωνήσει τώρα με τον άνθρωπο, εδώ το δεν κάνουμε παραμύθια, τώρα, έτσι, πώς το λένε, άμα και το θάμα. Καβατζόνι, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως από τα Opticon Express, 826 Χρήστος Βαδράτσικας, γιατί απάντησε πάρα πολύ σωστά, σαν σήμερα σκοτώθηκε ο Κένεντι. Μήπως θυμάται χρονιά ο Σωτήρης, λέω, μήπως. 1963. Το είδε αυτός. Όχι, μα το είδε. Γκούγκλαρε. Δεν θέλω ψέματα. Μα το θεώρε, σου λέω. Ναι. Τι ψέματα σου πω. Αυτό δεν ήξερα για ποιο λόγο έπρεπε στο κομμάτι. Δεν καταλάβαινα. Σε αγαπάω. Τέλος, σε πιστεύω. 1963. Σε πιστεύω. Δολοφονία του JFK.
ερώτηση. Μετά φάγατε και τον Όσβαλτ. Τι μας κάνει να ορκιζόμαστε στον αέρα, ρε φίλε. Ναι. Φάγατε και τον Όσβαλτ μετά, τον φάγατε. Αυτός που το σκότωσε που πιάσανε όμως, πες μας την ιστορία, Μάρια Σταμά. Που δεν έχει που χασκογελούσε. Δεν λες τι έγινε, ρε παιδί μου. Μήπως πήρε τίποτα, μη του ταΐσαν κάτι. Άντε, πες τώρα τα δικά σου αμερικανοφιλοσοφίες. Πάιωτ, που είναι ο Πάιωτ το φίλο σου, ρε. Μιλάμε για την πιο μυστήρια και σάικο σφαίρα στην παγκόσμια ιστορία. Πώς λέγεται η θεωρία αυτή, Σωτηρή, θυμάσαι? Με τη σφαίρα αυτήν. Ασλαμίδια. Που άλλαξε πορεία και μπήκε στο και καλά. Η επίσημη τη CIA. Σαβίδια. The Single Bullet Theory. Η θεωρία της μιας σφαίρας. Σαβίδια, ποιο είναι το ερώτημα εσύ... που θέλω να το θέσω τέτοια μέρα πάρα πολλές χρονιές. Έχω μαθηναίας, θα πω στο διάλειμμα. Άντε. Θέλω για Ιβάν. Άντε, πες μας. Τρέπει. Τις βάλεις 11 μέρες έχει έτοιμες ο Ιβάν για να φύγει. Και πάυση πληρωμών εδώ και ένα δίμηνο. Τι με ρώτησε Αριανός. Τι με ρώτησε Αριανός. Ξύπνα. Πού είναι το πικολίνο τέτοιο. Και το πάνε θα ακούσουμε αύριο. Τη μέρα εκείνη, αγόρι μου, στην έκθεση. Ποια ήταν η τιμωμένη χώρα? Η Αμερική. USA. Τους έγραψε κανονικά ο Ιβάνος και έφυγε. USA. Πού ήταν ο Ιβάν, που είναι όλη μέρα στην πόλη. Έφυγε. Και περίμενε την έκθεση για να κάνει με τον πρωθυπουργό εμφάνιση. Στον Πειραιά με μπλούζα του ΠΑΟ, Καζαμά. Δύσκολα. Στην Πρεσβεία ήταν. Ναι. Άντε ρε, σοβαρά. Με την πρόξενο. Ναι. Με την πρόξενο ήταν. Πάμε διάζει ο δικός μας. Καλά, πριν μας είπες ότι ήταν στον Πειραιά. Καβαλέ, δεν ξέρω. Λέω, μήπως νωρίτερα είχε πάει και στην Πρεσβεία, κατάλαβες. Παπαδόπουλα εξαφανίστηκε. Για 5 μέρες εξαφανίστηκε. Ναι, και μετά ήρθε. Λυθήκανε μερικά. Το παίζα 5-10 Παπαδόπουλα. Έρχεται Παπαδόπουλα, τα νέα τρέχουν. Τρέχουν τα νέα. 5% Αυτό και βγαίνει. Η παίκταση πληρωμένη. Του ΠΑΟΚ. Όλοι. Λες να είναι απλήρωτη. Σήμερα διαβάζω ρεπορτάζ ότι ο Μπράνκο, ο νέος, ο Μάριος, θα μιλήσει με τους παίχτες, για ποιο λόγο, οι οποίοι πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα συμβόλαιά τους, γιατί θα επενδύσει πολλά στη νέα τούμπα. Άντε. Και δεν πρέπει να έχουμε τα συμβόλαια τα προηγούμενα. Ό,τι θέλουμε. Περικοπές στην ΠΑΟΚΑΡΑ. Περικοπές γιατί πρέπει. Α, το καλό είναι, καλό εγώ το γουστάρω, ρε. Το θέλω έτσι. Περικοπές στην ΠΑΟΚΑΡΑ, το σχολείο μένει εκεί, είδε την μεγάλο ψυχή μας. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Αντί να πάνε σε κρυφό τα παλιόπαιδα, πρέπει που κάνουν κοπάνες όλη μέρα. Δώσαμε εδώ για το σχολείο, που κάνουν κοπάνες όλη μέρα. Οι άλλοι με τις μπουρμπουλήθρες που φεύγουν, μπαίνει εκεί πέρα το κολυμβητήριο, για να μην σκοτωθεί κανείς άλλος στο Ποσειδόνιο. Διπλοπαρκάρουν και τα αυτοκίνητα οι γονείς. Αγώνα δώσαμε. Την εγκληματίες, Καρμανιόλα. Αγώνα δώσαμε για το σχολείο εδώ. Γιατί είχε ένα πλατσουρίδι με το βραδοπέδιλο, ο Δημητράκης, η Κωνσταντίνα και ο Πετράκης. Το λέγαμε. Τα παιδιά του κόσμου δεν θα μείνουν αγράμματα για σένα, Παπαδόπουλε. Ναι, κοπάνες κάνουν. Δεν θα γίνουν τα παιδιά. Μείωσε τις αδικαιολόγητες απουσίες. Η κόρη του Σωτήρη, να το πω αλλιώς. Η κόρη του Σωτήρη. Θα την πάμε σε άλλο σχολείο, ρε φίλε. Θέλει να πάει το κοριτσάκι σε σχολείο. Θα την πάμε στον. Αυτό είναι ότι. Θα την πάμε σε ιδιωτικό. Εκεί μένει, όχι. Εκεί ανήκεις. Θα την πάμε σε ιδιωτικό. Πάνε στο, ναι. Πάνω στο 104. Τόσο σχολεία. Σφίζει από σχολιά η πόλη. Στη Λαμπράκη πάνω. Δεν θα γίνει σαν κι αυτόν. Σφίζει. Αγράμματι. Να μην ξέρει ο Καποδίστρια τι έφερε στην Ελλάδα. Πάρ' τις πατάτες. Σφίζει από σχολιά η πόλη. Όπου θέλουμε να τα στείλουμε. Και λοιπόν, το κρατάμε, δώρο είναι. Το ερώτημα που θέλω να θέσω εδώ και χρόνια. Τώρα, επειδή δεν πάνε αυτοί σχολείο, νομίζω δεν μπορούν να πάνε όλοι. Τώρα το αφήνω γιατί τώρα άστομη. Λοιπόν, το ερώτημα που θέλω να θέσω. Την πια το παίζουμε γραμματιζούμενα, αλλά την άλλη. Άρης και δεν είμαι καλά και δεν έχω λεφτά και αλάνια και το ένα και το άλλο. Όπως μας βολεύει, κατάλαβες. Ο άλλος μια ζωή αριστοκρατία, ο Ηρακλειδέας, αριστοκρατία. Τώρα αναρχώ τέτοια κατάσταση, κουλτούρα. Άντε πες ρε. Άντε ρε Κένεντι των φτωχών. Μίλα. Άντε ρε πες μας τώρα. Είμαι εστέτ. Πώς το έχεις πει εκείνη τη φορά που. Είμαι εστέτ αναρχικό. Πήγε να βουλιάξει πολύ, νόμιζε τσουνάμι ότι έρχεται, πώς το έχεις πει. Βασιλόφρο κάπως το έχεις πει. Αναρχοβασιλικός, κάτι τέτοιο έχεις πει. Α, είμαι αναρχοκαπιταλιστό βασιλικός. Οι έννοιες δεν μπορούν, σφινώνουν μεταξύ τους, λέει δεν μπορώ αυτό το λοιπόν, πράγμα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Μας ακούει ένα τεράστιο ακροατήριο, το ξέρουμε κάθε πρωί. Σε όλη τη χώρα. Έτσι. Σε όλη τη χώρα, έτσι. Αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Μέσω του www.libero.fm. Ερώτηση. Έχουμε έστω μία εκεί έξω ή έναν εκεί έξω που να έχει προσκυνήσει στο σημείο εκείνο της λεωφόρου με το σημείο X. Υπάρχει ένα X εκεί, ένα λευκό Χ μέσα στη λεωφόρο, ναι. Που φάγανε, ναι. Τον John Fitzgerald Kennedy. Που τον φάγανε. Θέλω να ξέρω. Ναι, μιλάς καλά ελληνικά. Αν υπάρχει μία, ναι. Ή ένας. Θα που... μπορούσε να το κάνει κάποιος, εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Ο θαλαμοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Μπορούσε να σηκώσει ένα δαχτυλάκι και εκεί και να φύγει. Λοιπόν, αν έχουμε κάποιον ή κάποιον που να έχει προσκυνήσει σε εκείνο το σημείο, θα ήθελα να δω μήνυμά του και να ακούσω τη φωνή της, παύλα του. Εκεί, τώρα χωρίς πλάκα. Πώς είναι εκείνο το σημείο, Μάρια? Όταν ανοίξουμε γραμμές. Εκείνο το σημείο πώς είναι?
Μισό, κάτσε γιατί. Περίπου. Θέμα. Αυτό μας και γιατί. Εδώ είναι το θέμα. Εντάξει, θα το πεις μετά. Τίποτα. Είναι η μικρασιακή στροφή που κάνει ένα διπλό S. Κάνει ένα S. Ακριβώς πάνω στη στροφή. Είναι το σημείο που έφυγε και υπάρχει ένα έξι στην άσφαλτο. Μα δεν στροφή όταν είχε φύγει. Εμένα είναι όνειρό μου. Ευθεία δεν πήγε. Εμένα είναι όνειρό μου να προσκυνήσω στο σημείο εκείνο. Μαρία. Ελπίζω κάποια στιγμή ο Θεός να με αξιώσει να πάω και να προσκυνήσω. Μακά. Μην τους δίνεις. Ακούμε. Πάμε. Ο πιο έγκυρος των έγκυρων δημοσιογράφων του ΠΑΟ γράφει. Ναι. Τι λέει. Ποιος είναι. Εγώ πάντα διαβάζω Σταύρο Κόλκα και αντιλαμβάνομαι το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Πέρα από την πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Ακούω. Η υπόθεση της ανανέωσης των συμβολέων είναι σοβαρή. Και άποτες αναγνωρίζουν πως υπάρχει μια καθυστέρηση. Κατάλαβα. Ήδη ο Βαρέλα έβγαλε μια ψιλοδυσφορία. Σου λέει ρε φίλε, σου πιάνω τον Μπέργκ από το λαιμό. Που τη μάζεψε εν τέλει, αλλά θα πρέπει να κατανοήσει και ο ίδιος και τα άλλα παιδιά πως πρώτον ο ΠΑΟΚ έχει αναγνωρίσει την προσφορά τους και θα και τα άλλα παιδιά. Και δεύτερον, περίμενε, Μάριε, εδώ είναι όλη η ουσία, Μάριε. Πως στην παρούσα φάση υπάρχει μία αναπροσαρμογή των οικονομικών πλάνων της εταιρείας. Πολύ καλά κάνει η εταιρεία. Εν όψη της τεράστιας επένδυσης. Μπράβο, τεράστια. Τα λέει αυτά ο Σταύρος. Τεράστια επενδυσάρα. Στο πάνω λέει με αφορμή την αλλογή τεχνικού διευθυντή είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μπουν, να μπουν στο τραπέζι. Θα βάλει κάτω νούμερα, το κεφάλαιο Βαρέλα, θα σηκώσει τον τίτλο του Μασταπά και θα δούμε το συμβόλαιο τι θα γίνει. Απλά πράγματα. Άρα περιμένω μέσω επένδυση και μια πιο στιβαρή πολιτική όσον αφορά στα χρήματα που ξοδεύονται για την ομάδα. Τουλάχιστον έχουν να φάνε ροδάκινα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια εταιρεία που πρέπει να σπαταλά όσα λιγότερα γίνεται. Έτσι. Δεν μπορώ έτσι να δούμε. Η Χατσερίδη, εσείς δεν τα λέγατε. Πολύ δίκιο είχατε. 1,5 εκατομμύριο η Χατσερίδη. Γιατί για ποιο λόγο ρε. Κάτσε, αυτά τα λέει ο Κόλκα, τα γράφει. Αλήθεια, κοροϊδεύει τώρα. Πρέπει να του σουρωμένου μια μέρα από το Μαρκίζη, έφυγε και σου λέει. Κατάλαβα. Χθες το βράδυ. Κατάλαβα. Το άρθρο δεν είναι καθόλου. Κατά τα άλλα, κάποιοι άλλοι είναι στο payroll του Ολυμπιακού και τα γράφουν όπως τα θέλουν. Έλα, πολλά λέτε. Πολλά λέτε. Σωστό. Παραμονέ του Πάο Ξάνδη. Περίμενε, γιατί αυτό μόλι γράφει κάποιο κάτι σωστό, σωστό είναι αυτό που γράφει. Αμέσω του βαφτίζετε payroll, paycard. Όχι, ποτέ δεν βλέπω. Τον Γκόλκα έχω ακούσει να λέει. Είναι συνάδελφοι και αλληλεγγύη. Α, εντάξει, καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο δημοσιογράφο. Κατάλαβε τι λέω. Άκου τι γίνεται, Παπαδόπουλο, άκου να σου πω κάτι. Είναι αυτό το μονίμω που μαλώνω με τον Μάριο. Ο δημοσιογράφο έχει την καθημερινότητα κάθε μέρα. Πρέπει να αξιολογεί, να γράφει και να εστερνίζεται και να μεταλαμπαδεύει. Στον κόσμο. Την καθημερινότητα της ομάδας. Έτσι, μπράβο, ναι. Όταν και φυσικά να έχει την πόρτα ανοιχτή να παίρνει βίση από την ΠΑΕ. Μην του την κλείσει η ΠΑΕ. Βέβαια. Είναι μια βλακία αυτή. Μπούρδα. Βλακία είναι. Μπούρδα. Ναι, είναι μπούρδα. Δεν τρέπεσε λίγο. Είναι μπούρδα που ανήκει στο 1980. Είναι δυνατόν να πούμε κάτι. Παράδειγμα, Ματζιούκης. Ο Γιώργος ο Ματζιούκης. Για να το αφήσω από άλλε κεφάλαιε. Όχι. Ο Ματζιούκης. Τι είδηση να του δώσουν. Είναι πολύ δυνατόν ο Γιώργος. Τι είδηση να του δώσουν το 2018. Μάρις αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή τον Ματζιούκη τι να του πούνε. Εδώ το παιδό πέρα το πικολίνο και έχει τα παίξει το κολοτσόβλιο. Το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη. Ναι. Τι είδηση να μου δώσω. Θα σου πω. Μεταγραφή. Θα σου πω. Τι, για πες. Τι μου λες τώρα. Πες. Τι να σου πω. Μεταγραφή. Τα πάντα, οτιδήποτε. Ωραία. Μου δίνει οτιδήποτε. Λοιπόν εμένα ο Καρυπίδης. Θέλει να πει ο Μάριος. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να κάνεις εύκολα σκληρή κριτική. Δεν μπορεί να κάνεις κριτική. Όχι, είναι μια μπούρδα. Υπάρχει ρεπόρτερ που κάνει αντιπολίτευση σε διοίκηση ομάδα. Γιατί να κάνει αντιπολίτευση. Σε ΠΑΕ. Γιατί να κάνει που κάνει αντιπολίτευση. Γιατί να κάνει αντιπολίτευση. Φυσικά. Δυο φορές βγήκε και σε είπε κάτι για τον Ηρακλή άσχημο και άρχισε και έβριζε. Ποιο μιλάει, παιδιά. Ποιο μιλάει. Εγώ είμαι δημοσιογράφο. Είχε χαμίνει του δρόμου. Ο καημένο ο Φώτη. Ο Παπαρέγκα, πώ λεγόταν Παπαρέγκα. Αυτό δεν ταξίγει. Το παιδί δεν μπορούσε να βγάλει. Να πάρει είδηση από την ΠΑΕ Άρης. Τα άσχετος είσαι. Είχα μιλήσει μαζί του. Είσαι άσχετος. Είσαι άσχετος. Γι' αυτό ο Φώτης έγινε μάνατζερ. Ζαγόρα. Μάνατζερ, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει είδηση. Έγινε μάνατζερ. Ζαγόρα. Βγες τώρα στον αέρα. Τώρα. Αν ακούει ο Ζαγόρας, 23-10. Μην αποκομμάσαι το πόλι σε το πόλι. Άσε να τελειώσει αυτό που λέω. Λαϊκιστή κότα. Στο κεφάλι φάγανε το μικρογόμα. Η είδηση ίσχυε όσο υπήρχαν εφημερίδες. Η εφημερίδα λοιπόν που θα έβγαινε την άλλη μέρα φάτσα κάρτα και θα πουλούσε την αποκλειστική μεταγραφή για να πουλήσει. Ναι. Ναι, υπήρχε αυτό το ταλαβέρι που λες. Να ρωτήσω κάτι απλό. Σήμερα λοιπόν Μάριε, βγαίνω εγώ στο Λαμπαοτάρης και γράφω. Απέκτησε, ασλαμά ο Άρης. Ναι. Παρεπιπτόντως έγραψα στο blog, δεν είπες τίποτα. Τι, για μένα τι. Για σένα έγραψα. Δεν σου είπε κανένα τίποτα, έτσι. Άμα έγραφα κάμια βλακία. Στο SDNA. Άμα έγραφα κάμια βλακία, θα το έλεγα. Θα το ψηφίριζε. Θα το διαβάσω. Θα το βγάλω. Θα το δείξω. Πουλούσε λοιπόν η εφημερίδα. Γιατί όλες οι υπόλοιπες εφημερίδες
δεν του είχαν τη μεταγραφή. Άρα, συνεπώς. Σήμερα, Μάριε. Να ρωτήσω. Με, περίμενε. Να κάνω διάλογο. Σήμερα, Μάριε. Ναι. Αυτό με την είδηση που λες είναι μια τεράστια μπουρδα. Πάει με την είδηση. Γιατί. Περίμενε. Ναι. Γιατί. Το γράφω εγώ 12 και 5. Ωραία. 12 και 6 είναι παντού. Δεν θέλει να εστιάσει ο Μάριος εκεί πέρα. Άλλο θέλει να σου πει. Θέλει να εστιάσει στο τι είδηση θα δώσει. Περιόριση, Παναγιώτη, λάθος κάνεις. Εγώ είμαι μαζί του σε αυτό που είπε. Ναι. Πες ότι είμαι μαζί του. Για την οικονομία της συζήτησης. Ναι. Ερώτηση. Μπορεί δηλαδή ο Κόλκας στο άρθρο αυτό και να γράψει και άλλα δύο επόμενες τρεις μέρες που να είναι κόντρα σε αυτή τη γραμμή της ΠΑΕ. Γιατί να γράψει. Να διαφωνεί. Ναι, γιατί διαφωνεί. Αν διαφωνεί, ναι, μπορεί. Γιατί διαφωνεί. Αν μπορεί. Διαφωνεί, μπορεί, ναι. Μπορεί. Και αυτό δεν το. Θα έχει επιπτώσεις στη δουλειά του. Μπορεί να έχει. Αλλά το έχει κάνει. Σε ευχαριστώ. Με κάλυψες. Αυτό τι σημαίνει. Έστω κάνει. Στην Ελλάδα που ζεις. Στην Ελλάδα που ζεις, αν γράψω εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έρθει το ΖΟΕ να με ελέγξει. Ας βγει λοιπόν ο ρεπόρτερ του Ηρακλή και να κάνει επί ένα μήνα σερί. Γι' αυτό άρα να και πηγαίνει εσύ, κόντρα προχθές στο που βγήκε ο άλλος και σε κόλλησε στη Μούρη, άρχισες και φώναζες για να γλιτώσεις, για να μην έχεις επιπτώσεις από την αυτόνομη. Ποιος καλέ, Παναγιώτη, πού είσαι. Ο Χρήστος που σου λέει για το πανό. Πάω και τα λέω. Α, ο Παοξής, από την Ξάνθη το παιδί. Να είναι καλά το παιδί. Όλοι στην καθημερινότητά μας, Μάριε. Όλοι στην καθημερινότητά μας, Μάριε. Έτσι είναι. Έχουμε τις κόκκινες γραμμές. Άρα μη στοχοποιείς τους ρεπόρτερ. Αυτό λέω. Εσύ που είσαι ελεύθερος. Μπράβο, τις κόκκινες γραμμές αυτό. Εγώ είμαι πολύ πιο ελεύθερος. Και ο Παναγιώτης. Η κόκκινη γραμμή του. Ο ρεπόρτερ έχει κόκκινες γραμμές. Ο μόνος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ την τελευταία δεκαετία που έχει τις κόκκινες γραμμές πιο μακριά από την ύπαρξή του, εννοώ τη λειτουργική πάνω στη δουλειά του. Είναι ο Δημήτρης, τι κεφάλι έχω μπαμπά του Ραμπατζόγλου. Στον ΠΑΟΚ λένε. Παπαδόπουλος πιο ξυπνής από σένα είναι. ΠΑΟΚτζίδες λένε. Ο μόνος που έκανε αγωνιστική κριτική πραγματική στο Φερνάντο Σάντος. Αν θα, αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα για τον κόσμο τους. Και μετά είναι ο Σταύρος ο Κόλκας. Μπράβο, ωραία. Αλλά δεν μπορεί κανένα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, δεν ξέρω για την Αγγλία ή την Κίνα, στην Ελλάδα, ρεπόρτερ ομάδας, έχεις δει ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να πηγαίνει κόντρα στις αρχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να το γνωρίσουμε, να γίνουμε φίλοι. Έχει, Μάριο, δεν διαβάζεις, Μάριε, site. Να δεν διαβάζεις, δεν το διαβάζεις site. Το φως, διαβάζεις μόνο εφημερίδες. Α, άρα εφημερίδες είναι κάτι τι. Ναι, υπάρχουν 100 τέτοιοι. Χρυσανθέ, αυτό για τον στα Ολυμπιακό. Μάριε, περίμενε λίγο. Άρα που λένε παπάρες. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Επίσημα. Υπάρχει, φίλε, το φως. Επίσημα. Πες μου ένα site. Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν έχουν σχέση με τις ΠΑΕ οι δημοσιογράφοι. Μισό λίγο, Παναγιώτη. Σχέση με τις ΠΑΕ όπως είναι στην Αθήνα. Το φως το κυνηγάνε. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι. Όρισε, το απάντησε μόνος του. Ναι. Όρισε το φως. Περίμενε. Το διαβάζω το φως. Το διαβάζω όσο μπορώ. Περίμενε. Άρα τα site τι είναι, έχουν αχαλήνωτη ελευθερία. Όχι, δεν έχουν αχαλήνωτη ελευθερία. Ε, τότε. Δεν ισχύει αυτό που λες. Εσύ βάζεις τον κόσμο τρυπάκι και τσουβαλιάζεις τους πάντες ότι είναι ελεγχόμενοι. Δεν είναι, σε πληροφορώ. Δεν είναι. Οι επίσημοι ρεπόρτερ. Εδώ λέτε για μένα, είναι για αυτό το Κυριάκο κτλ. Σου δείξα την άλλη φορά. Αγόρι μου, θα πάει η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να καλύψει αγώνα μπάσκετ και θα κυνηγάει επί ένα μήνα. Γιατί τον Δημήτρο να τον κυνηγάει, ρε φίλε, επί ένα μήνα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ κυνηγάει. Όχι, ρε φίλε, δεν θα τον κυνηγάει επειδή θέλετε εσείς να τον κυνηγήσει. Α, να τον κυνηγήσει όταν υπάρχει λόγος. Μα εγώ σου ότι υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Για τη δικιά του κρίση. Δεν υπάρχει. Α, βλέπεις, δεν υπάρχει. Ωραία, για τη δική του κρίση δεν υπάρχει. Ωραίος. Υπάρχει μόνο για την κρίση της εσωστρέφειας και του μπάχαλου. Που υπηρετείς εσύ. Ό,τι συσσένομαι το λες μόλις τώρα. Politically correct. Politically correct, περιχαρακωμένο, γεμάτο στεγανά. Κάθε μέρα, γεμάτο στεγανά. Στην εθνική Αγγλία, τι κάνεις εσύ. Politically correct. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Περίμενε. Εγώ αυτό είναι η καρδούλα μου. Πού ξέρουμε εμείς αυτό είναι η καρδούλα μου. Πού ξέρουμε. Αυτό είναι η καρδούλα μου. Άρα ο ρεπόρτερ είναι επειδή το λέει η ΠΑΕ. Ο ρεπόρτερ. Όχι γιατί η κρίση του είναι αυτή. Ενώ του Μάριου η καρδούλα είναι Manchester United, όλα καλά. Αγγλία. Η Θεά και η Βασίλισσα και η και USA. Εντάξει, οκ. Okay, εντάξει. Παναγιώτη, αλήθεια είναι στη μέση. Αυτή είναι η καρδούλα του. Παναγιώτη, δεν μπορεί ο ρεπόρτερ που διαφωνεί σε ριζικά θέματα με μια ΠΑΕ. Δεν διαφωνεί. Είτε είναι Λεβαδιακός. Δεν διαφωνεί. Είτε Ρεάλ. Δεν διαφωνεί. Είτε Ηρακλής. Δεν διαφωνεί. Δεν μπορεί. Δεν διαφωνεί. Άμα συμφωνεί όμως, τον βγάζει payroll. Εγώ. Δεν μπορεί η καρδούλα του να το λέει. Αυτή τη γελία φράση τη λέτε εσύ. Και ο Σταύρος και κάποιοι άλλοι. Εσύ το είπες. Σου αρέσει ο Πανούτσος που είναι στο payroll του Ολυμπιακού. Εσύ το είπες. Εντάξει, η ΕΡΤ. Δεν είπα ποτέ για τον Πανούτσο ότι είναι στο payroll του Ολυμπιακού. Όχι, εσύ το έχει πει άλλος. Εγώ λέω τον κρίνω σαν δημοσιογράφο και σαν τρόπο γραφής. Δημοσιογράφος δεν είναι. Φυσικά, ευτυχώς. Δεν είναι. Ευτυχώς άρα πώς τον κρίνω ως δημοσιογράφο. Ευτυχώς δεν και είναι. Και εγώ σε κρίνω ως μεταγγί. Σαν αρθρογράφο, σαν μυαλό, σαν πνεύμα. Ναι, ναι. Εντάξει. Σαν.
Γιαβορίδης Σπύρος, ένα όνομα εκεί στο σέρβις κουφωμάτων και payroll. Συγγνώμη, ρολών. Γιαβορίδης Σπύρος, πού βρίσκεται? Στην κάτω του μπαρόλ, επταλόβου 31 ρολ και στο τηλέφωνο 2315-53-93-10. Αν είσαι μάγκας, ναι? Πες κάτι ενίου Γιαβορίδη. Καλά ρε Γιαβορίδη. Αν είσαι μάγκας εσύ Μάριε, περίμενε. Αν είσαι εσύ μάγκας, ναι, Μάριε, ναι, πες κάτι κατά του φεστιβάλ κινηματογράφου. Περίμενε, να σου κάνω το Μάριο. 15 χρόνια να σου κάνω το Μάριο. Παραστασάρες. Τώρα θα σου κάνω το Μάριο. Πες εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Τώρα θα σου κάνω το Μάριο. Και ανεξάρτητος κάτι εναντίον του φεστιβάλ κινηματογράφου. Τώρα, 15 χρόνια έκρυβε αυτά για να τα πει έτσι. Για να πει στα γερμανικά. Μιλάς γερμανικά. Να, για σπίτι, και φεστιβάλ κινηματογράφου. Ένα εργαστή για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε στο 2312-209-209. Σκέφτεσαι να υπήρχε σε ομάδα άνθρωπος ο οποίος θα έπαιρνε δύο μισθούς παρανόμως. Παρανόμως από το δημόσιο. Για το φεστιβάλ λέει τώρα. Τι θα έλεγε. Για το φεστιβάλ. Δεν το πες όμως εσύ. Εδώ δεν ήρθες για να πεις ντροπή και έσχος στον τάδε. Το έκανες 3 ώρες θέμα εσύ. Σαν εγώ το έκανα θέμα. Εγώ το έκανα θέμα. Άρα κρίνεις τους ρεπόρτερ. Αλλά στο αντικείμενό σου. Λοιπόν, τρία εισιτήρια. Α, τρία εισιτήρια. Τώρα. Τρία εισιτήρια. Πάω Κάρι στην Κυριακή στο παλατάκι του Πάω. Και τρεις διπλές, ναι. Κοριαλάς, Αρβανίτη και Φάμπιουλους αύριο βράδυ σε disco party στο club του Μήλου. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα, live ή πάω. Και τα δύο αποστολή στο 54526. Αν την είχε δει, τον Κοριαλά με την παράσταση. Τον Αρβανίτη. Με την Αρβανίτη, σοφή, ναι. Κοριαλάς, Αρβανίτη. Και δεν σου άρεσε. Ναι. Θα βγαίνε σήμερα. Μετά. Σήμερα. Μετά. Σήμερα πριν στο πρόμο. Να πεις δεν μου άρεσε! Όχι, γιατί αυτό είναι εντυπωρικό! Λοιπόν, επιστροφή με όχι μηνυματικό χήμαρο, πραγματικά. Όχι μηνυματικό χήμαρο. Να πούμε και χρόνια πολλά στη μεγάλη Άστον Βίλα. Ιδρύθηκε σαν χθες πριν από 144 χρόνια. Oh. Καλημέρα, Οθουβού. Πραγματική ανατριχίλα. Γκόρντον Κάουαν. Χρόνια άπειρα και ευτυχισμένα στην Άστον την Βίλα. Το καμπάρι του Μπέρμιγχαμ. Καπάκι Οθουβού. Αν ακούει ο Ζαγόρας να πάρει τώρα και αρχίζει να λέει το τηλέφωνο του σταθμού του Ζαγόρα. Ενέρεση, κλαίω, γεια σου Μαριούλη, Θεέ, εννοείται. Παιδιά, ο Ζαγόρας είναι διευθυντής, έτσι. Γιατί το έχει πει και ο άνθρωπος, μην γίνει καμιά παρεξήγηση, γιατί του έρθει κανένα ΔΟΕ και τον πάνε μέσα. Ναι. Διευθυντής του Λίμπερο είναι ο Ζαγόρας. Μην γίνει παρεξήγηση. Άστο, κρυωμένος είναι. Έτσι. Λοιπόν, Θουβού, να σε καλά. Τρέχουν οι διαγωνισμοί μας. Βασικά, ο ένας δεν είναι διαγωνισμός. Απλά δηλώνει συμμετοχή για το Chelsea PAOK. Για την ερχόμενη Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα τηλεφωνικά στη Μαριλίζη 2310-287-888. Οι άλλοι είναι διαγωνισμοί. Τρεις διπλές για Δημήτρη Κοριαλά, Σοφία Αρβανίτη και Φάμπιουλους αύριο βράδυ. Disco party στο κλαμπ του Μήλου. Δεν έχει κρασί και ποτό και τέτοια. Μόνο διπλές προσκλήσεις. Τρεις διπλές και τρία εισιτήρια για τη ματσάρα. Πάω Κάρι στην Κυριακή ώρα 6 το απόγευμα στο. Ή 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή live, Κοριαλάς, Αρβανίτου ή θες, ή και τα δύο αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, ετοιμάστε, Σωτηρή, το Saxon το έχεις σβήσει, το έχουμε έτοιμο. Ναι, αν μπορείς έτσι ξανά λίγο να ακουστεί. Θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ακόμη ή γυαλιά οράσεως από τα Opticon Express. Στον πρώτο που θα απαντήσει σωστά, προσέξτε, στον πρώτο τώρα, ετοιμαστείτε, FM κενό, έχει το επώνυμό σου έτοιμο, δεν θέλουμε όνομα, το επώνυμό σου μόνο για να κερδίσεις χρόνο, τι χρώμα ταγέρ φορούσε η Τζάκι Κένεντι τη στιγμή της δολοφονίας του συζύγου της. Το ταγέρ υπάρχει ακόμη άθικτο με τα αίματά του στο τεράστιο και ιστορικό μουσείο για τη δολοφονία του Κέναντι στο σημείο εκείνο στο Ντάλλας. Απέναντι από το σημείο. Αποστολή στο 54-526. FM κενό, το επώνυμό σου. Το χρώμα του ταγέρ της Τζάκη. Αποστολή στο 54-526. Επίσης, περιμένω σχόλια από όποιον γουστάρει για τους τεράστιους Saxon. Το καμάρι του Yorkshire. Ένα από τα καμάρια του NWBHM. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Coles, βιομηχανία. Rumen! Μπράβο. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Έτσι. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά Rumen. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Με U, με OU, προσέξτε. OU, OU, OU. Έτσι, μπράβο.
Μαζί μας έχουμε και τη, τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Εινοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23 17 13 981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική μια γευσούλα. Έλα, δώσε κατάκι. Δώσε κατάκι. Κατάκι.gr. Κατάκι Auto Group. Κατάκι είναι συνώνυμο του αυτοκινήτου, του μεταχειρισμένου μεν, αλλά σαν καινούριο δε. Σέρβις βλέπεις, χιλιόμετρα βλέπεις, κταίο βλέπεις, όλα στο ίντερνετ. Και αφού επιλέξεις το αυτοκίνητό σου, πας Κατάκης Auto Group και το αγοράζεις. Τα πάντα όλα έχουμε, τα καλύτερα αυτοκίνητα έχουμε, στις καλύτερες τιμές τα έχουμε, σε πολύ καλή κατάσταση τα έχουμε. Κατάκης.gr για να τα δείτε κι εσείς και να πάτε μετά Κατάκης Auto Group να τα αγοράσετε. Όντως, ρε φίλε. Τότε δεν κάνει. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, απευθυνόμαστε σε ανιστόρητους. Πραγματικά. Πραγματικά. Μιλάμε τώρα, απευθυνόμαστε σε ανιστόρητους, έτσι. Το ερώτημα είναι απλό. Η πρώτη σωστή απάντηση κερδίζει. Τι χρώμα ταγέρ φορούσε η Τζάκι Κένεντι την στιγμή της δολοφονίας του συζύγου της? FM κενό, το επώνυμό σου θέλουμε, το χρώμα του ταγέρ, αποστολή στο 54526, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος είναι δικό σου κατευθείαν. Εκπληκτικό μήνυμα από το φίλο τον Γιώργο. Τζόρτζ. Έπος, μήνυμα αραβούργημα, μήνυμα του μήνα, του χρόνου, του έτους, του πλανήτη και γενικότερα μεγάλη αλήθεια. Ετοιμάσου για σάκλα. Πες τον Ασλάμα ότι αυτό που γιορτάζουν οι προτεστάντες κάτοικοι των ΗΠΑ είναι από τον 16ο αιώνα, τότε που σφάξανε καμιά 100 εκατομμύρια Ινδιάνους ηθαγενείς. Και τα κάνε τζιπάκια. Λένε ότι είναι γιορτή της ασφαλής μετάβασης εκεί. Της ασφαλούς προφανώς. Ναι, εντάξει. Ότι πήγαμε εκεί, ότι πήγανε προφανώς θα πεις. Και δεν μπόρεσαν να τους πειράξουν οι ντόπιοι γιατί τους σφάξανε. Ο Χίτλερ μπροστά τους ήταν πρόβατο. Πω πω. Μπε. Μπε. Τι έγινε πιο σλά μας. Καλημέρα στον Γιώργο. Παρ' όλα αυτά. Και ο Μέγας πήγαμε... Αλέξανδρος, για να φέρει τον μακεδονικό ελληνικό πολιτισμό, πρέπει να κατάσφαξε καμιά 1,5 εκατομμύριο Πέρσες. Μέση κυνηγήσει Πέρσες, θα μέδερνε Πέρσες μέσα στη Θεσσαλονίκη. Την ιστορία την ξέρει και ο Παναγιώτης και ο Σωτήρης. Αν θέλει τη λέω στον αέρα. Το όνομά του Μεράν, τον καλημερίζω όπου και να βρίσκεται. Πρέπει να σε ενημερώσω ότι καθημερινά θέλει κάποιος να σε δείρει. Άλλη φορά Πέρσης, άλλη φορά Έλληνας, άλλη φορά. Φασίστας. Έλληνας. Όχι, αριστερός, γιατί προχθές είπες δεξιούς, τώρα που το θυμήθηκα, παιδιά τα οποία είναι κάργα αριστερά, συγκεκριμένων αριστερών, αυτό το παρατάξεων, και ποιο, αλλά ποιο, τους είπες δεξιούς και με πήραν δύο από αυτούς που ήταν εκεί, δύο τηλέφωνο, όχι τρεις, ο τρίτος δεν το σήκωσα γιατί έχουμε κάτι τέτοια, δύο και μου είπανε ότι έτσι και με ξαναπεί δεξιό αυτός, ο προσκυνητής των αμερικανικών συμφερόντων. Φαντάσου. Θα έρθουμε από εκεί. Πόσο αριστεροί αυτοί πήραν αυτόν. Αυτόν. Μιλάμε τώρα για τους αριστερούς. FM για να το μήνυμα σας αποστολή στο 54526 231-0287 και 3 για τις γραμμές. Μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικώς. Τρεις η ώρα η ματσάρα. Καλημέρα από την κυρία Βάσο. Μπαίνει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά. Όσοι στέλνετε παιδιά για ΠΑΟΚ μπαίνετε. Διαβάζουμε μόνο αν υπάρχει καλημέρα. Κλείνει ο διαγωνισμός. Απίστευτο. Απίστευτο, παιδιά. Ήρθαν μαζί, ε. Για 8 κλάσματα του δευτερολέπτου, ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος. 18 δευτερόλεπτα διαφορά. Α, 18 είναι. Ναι, εντάξει. Απλά σε σένα εμφανίζεται. Εσένα refresh γίνεται ένα 2 λεπτά γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος απαντάει σωστά ροζ ταγέρ και νικάει κατά 18 δεύτερα όντως τον Ασηλέα τον Μαύρο. Τι δίνεις. Γιάννης Λαμπρόπουλος επικοινωνεί τώρα μαζί. Αν το λένε ροζ Αχιλέας και έγραψε Μαύρο. Άστα, στα τρίτα σε αυτό. Καλά, αδικούμε τώρα το Μαυρουλί. Ναι, τέλος. Ναι, δεν μπορώ να το πω. Τον ένα Αχιλέα όμως. Έχει αρχαιολινικό όνομα. Γι' αυτό τον τρώει ο Μάριος. Θα μας κυνηγήσει ο άλλος. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Λαμπρόπουλος. Σωτήρη, πες τη Μαριλίζα θέλεις. Γιάννης Λαμπρόπουλος τελειώνει σε 8-8. Αν το λέγανε Τζακ, θα το δίνε. Τζακ Μαύρος, θα το δίνε. Ασηλέα, συγγνώμη. Σε έναν επόμενο διαγωνισμό, καλύτερη τύχη. Τι δίνει. Είσαι πίσω κατά 18 δευτερόλεπτα. Γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. Opticon Express. Ωραία, από μένα Αχιλέα. Γυαλί ηλίου δίνω εγώ. Μη δίνει άλλα γιατί δώσαμε και άλλα προηγουμένω. Θα μα σκίσει τον πάτο ο Αντώνης. Όχι, όχι. Opticon Express είναι κορυφή. Είναι ο νούμερο 1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο νούμερο 1 στη Θεσσαλονίκη. Παρίζου παίζει. Πάνε πλήρω, εσύ και δεν με νοιάζει.
Είναι ο νούμερο 1 στη Θεσσαλονίκη. Θα το κάνει. Έκανε εκπληκτικά γυαλιά μίνιον, όπως τα λένε οι κόρες μου. Για σένα. Για μένα, για να παίζω μπάσκετ. Το και μου ήρθε η μπάλα στα μούτρα. Τι θυμίζει, Ζαμπάρ. Ναι. Όχι. Ναι, αλλά πιο πολύ τον άλλον. Ποιον? Ποιον. Αχ, τώρα επειδή με κοίταξες λίγο. Λέικερς. Ναι, ο Όρθι. Ναι, ναι, Όρθι. Στο μικρό. Στο μικρό. James, σε παραδέχομαι. Εκπληκτικά. Ναι. Εκπληκτικά. Αυτά τα γυαλιά. Βάζει τρίποντα. Μπαίνει εδώ πέρα μια όχι μέρα. Ένα. Ναι. Λέω συγγνώμη, οξυγονοκόλληση. Μπορούν να καλέσουν, περίμενε. Πάρτε τώρα ναι. Από Βαθύλακο, ναι. Από το Βαθύλακο Sport Center, ναι. Τι έγινε χθες πάλι. Α, που σταματάνε οι άλλοι και παίζει μόνος. Σωτήρη, πες και Ασηλίας Μαύρος στο παλικάρι. Άντε, πες τη Μαριλής και Ασηλίας Μαύρος. Ωραία. Εγώ και Γιάννης Λαμπρόπουλος και από Τσαλτίδη Κιμπάρι που κάνει δώρο με την πισινή των άλλων. Εσύ με τι κάνεις δώρο. Εσύ με τι κάνεις δώρο. Εσύ πάρε την ευθύνη και πες το ότι δώσαμε 3 σε 42 λεπτά. Πες τον Αντώνη. Συμπαθεί πολύ και την ομάδα σου πάρα πολύ. Περίμενε. Πάρα πολύ. Με τον Άρη όλη η μέρα είναι, λέει τι κάνει ο Άρης. Στην Τρόικα ποιος τον έφερε αυτόν. Στην Τρόικα. Στην Τρόικα. Όχι στο ραδιόφωνο. Με ποιον μίλησε. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης Δημητριάδης είναι ερωτευμένος με Μάριο Σλαμά. Α, Σλαμά. Δεν το θέλει πολύ. Μιλάει για μένα παντού και στην ΠΑΕ, ΠΑΟ και παντού. Μισό λεπτό. Φυσικά. Φυσικά. Εγώ είπα όχι σε αυτό. Είναι αβαρχή. Ποιος τον έφερε στην Τρόικα, σου είπα. Μπράβο. Άντε, παιδιά, φέρτε χωρούς κι άλλους. Τώρα τι να σου πω. Είπες, πάρ' τον αφού με το που έμαθε ότι στην Τρόικα είμαι, λέει φεύγω το βράδυ και πάμε όπου πάει ο Σλαμάς. Αν ακούει τώρα ο Άκης Ακισλόγλου να πάρει τηλέφωνο 23-10-287-8. Δηλαδή να πάρει ο Ζαγόρας και ο Ακισλόγλου. Και ο Ακισλόγλου. Ναι. Να σου πει ο Ακισλόγλου. Ή να πάρει ο ίδιος ο Αντώνης, the master of Forages Δημητριάδης. Ξεχνάει ο αερολόγος. Πλάκα κάνω ρεσί και ο Χρήστατος παιδί. Ναι. Καλό παιδί. Ότι ο Ξέρξης έσκασε μύτη στο μαραθώνα και ζήτησε υποταγή των Ελλήνων. Και μετά πήγε ο άλλος και με τον πολιτισμό. Ήρθε στην πόρτα μου, στο σπίτι σου, Μάρι, στον τεπό. Έρχεται ένας στον τεπό, χτυπάει το θηροτηλέφωνο, ανεβαίνει πάνω και τη δίνει μια κλωτσιά την πόρτα και πάει να μπει μέσα. Μπούκα. Εσύ τι θα κάνεις, θα τον αγκαλιάσεις, θα του λώσεις τα λουλούδια, τα παιδιά των λουλουδιών. Λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Σωτήρη, ναι. Να κοπεί αυτή η πλάκα. Να κοπεί. Ποιο? Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Προσφέρω το λίγο ότι ευθύνη ο Σωτήρης, μην γίνει παρεξήγηση έτσι. Τι έκανε. Ο Άγγελος. Λοιπόν. Ποιο Άγγελος. Για να μην σε κουράζω, από το διαφημιστικό. Ναι. Ήρθε ο Άγγελος εδώ, γιατί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Η πιο γελία ερώτηση. Η πιο γελία, τι ήταν. Σωτήρη, έλα από εδώ μέσα. Φύγερε. Έλα από εδώ. Σε θέλω από εδώ. Α πάει αυτό από εκεί και αυτή η δύο. Δώστηκε το ταγέρ της Τζάκη. Μετά τα 50 υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αρχίζει, είναι στα πρόθυρα του Αλτσχάιμερ. Σωτήρη, έχω άδικο. Και πήγα εγώ μία φορά μέσα. Και κάνανε μούτρα και έγινε θέμα. Δεν κάνω πλάκα. Μεταξύ σας μιλάτε. Δεν καταλαβαίνω. Είστε πολύ. Με κωδικούς αυτοί. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κατάλαβες. Περίμενε να το πω εγώ. Ξεφωνίζει, παιδιά, το εμπορικό τμήμα. Επειδή έρχεται και πήρα τον κορμό που έχουμε εδώ έξω και δεν θα πάρει τέταρτο κομμάτι στο σπίτι του. Δεν άγγιξα καν. Δεν άγγιξα καν. Ήμουν μπροστά τώρα και δεν άγγιξα καν. Αυτά αλλού να τα λες. Τρία μελομακάρονα κανόνισα εγώ. Είπα να πάρεις 3 εσύ. Καλά, ρε. Μελομακάρονα Νοέμβριο μήνα. Ναι, αλλά έκανε πρόμο. Καλά, εσύ. Περίμενε τώρα. Άκουσε με λίγο. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Περίμενε. Υποτίθεται να μας έφερε ο Νικολαίδης κουτί με γλυκά σήμερα που είναι. Να πει. Πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα μελομακάρονα. Ήταν Δεκέμβρη του 88. Βράδυ. Μπαρτσελόνα Άρης, κερδίζει ο Άρης 88-89 τότε. Φίλε από τα νεύρα μου. Και από την πίκρα έφαγε το μελομακάρονα. Τόσο, ναι. Μεγάλη και το μάτι. Το συμπέρασμα. Ο Άρης, ο θήτη του Παοξίδε, στο ζάχαρο. Μπράβο, ναι. Στο ζάχαρο. Να μιλήσει ο Τζέντλεμαν. Πρόσεχε λίγο. Μίλα, πέσε. Περίμενε, έκανε διαφήμιση Νικολαίδη προχθέ. Το λέω τώρα. Πού είναι η κούτα. Εγώ νομίζω ότι ήταν το 87. Λέω εγώ τώρα. Σε βγει και πε ότι ήταν το 88. Εντάξει, ναι, εντάξει, Δεκέμβρη το 87. Μπερδεύω τη σεζόν, επειδή πήγε για τη Γάνδη, κατάλαβε. Το 87-88. Ιστορική διόρθωση, διορθώθηκε ο Παπαδόπουλος σε δεκαετία του 80. Επειδή έχω το σκορ στο μυαλό μου. Εντάξει. Ποιο είναι λάθος. Σαν το άλλο που είπε. Την άλλη φορά που είπε ότι έχουμε περισσότερες νίκες. Σωστά, πού να θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά κέρδισε ο Άρης μέσα στα του 98-102. Ή ότι εκείνη τη χρονιά ο Άρης Ατούν έλειξε 120-95. Ή Άρης Ντεμπός έλειξε 120-99. Πού να θυμάμαι. Τι? 100. 98-102. Εντάξει. Σατούρν. Σατούρν. Με το χαρακτηριστικό Ντεμπός. Ήταν στο ταβάνι, ήταν στο ταβάνι το τέτοιο. Τα οποία τώρα ποιο θα ελέγξει. Πάτα εγώ είμαι σε ζώνη 87-88. Αν κάνω λάθος σε ένα πόντο, πες μας. Εσύ πες ότι ο Άρης Ντεμπός έλειξε 92-55. Ο Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι η μηχανή. Αναζήτησης της δεκαετίας του 80.
Όχι, μέχρι εκεί. 80-90. Στο 89 σταματάει, 89. Μα έχει διαβάσει. Έχει πάρει, έχει πάρει τη βίβλο. Στι πιάτσε του ταξί είναι όλη μέρα με βιβλίο 80's. Είναι έτσι. Δεν χρειάζεται βιβλίο. Θέλει και γυαλιά. Καλά, εντάξει. Όχι, πολλά δεν. Θέλει και γυαλιά, βάζει και τα γυαλιά του. Ασηλέα, για να μην γίνει παρεξήγηση, εντάξει είμαστε. Ασηλέα Μαύρο και Γιάννη Λαμπρόπουλο και οι δύο απαντήσατε για το ροζ τα χέρια τη Τζάκη. Το οποίο σαφώ και θέλω κάποια μέρα να το προσκυνήσω. Οπότε καμπατζώνεται. Θα προσκυνήσει δηλαδή το χώρο. Υπάρχει μουσείο. Τι μουσείο, τι έχει μέσα. Ταγέρ. Από εκεί που είναι το χι στην άσφαλτο, ναι. Ακριβώς απέναντι. Και τι μπορεί να γίνει Μαρία, ένα μουσείο. Πες μου τώρα εσύ με τις γνώσεις σου. JFK. Με τις γνώσεις σου, γιατί λέγεται ταγέρ. Γιατί λέγεται ταγέρ. Καλό. Είναι καλό. Γαλλική λέξη. Είναι γαλλική λέξη προφανώς. Ταγέρ. Γιατί ταιριάζει. Όχι. Γιατί είναι κομμάτι που σε σετάρεται πάνω όχι, κάτω. Όχι, όχι, όχι. Για πες μας. Κόβει τον αέρα. Σοκάρο. Κόβει τον αέρα. Γελάει. Βαστείο. Ταγέρ. Ταγέρ. Έχουμε δύο. Α, όχι, δεν έχουμε. Μπορεί να βάλει λίγο. Μπορείς να βάλεις λίγο το ρολόι εκείνο να δουλεύει σωστά. Να μην κρεμάστε εσείς. Εγώ τα παράτησα όλα. Γενικά εδώ και χρόνια τα έχεις παρατήσει. Ρε εσύ ήταν και εδώ μας κρεμάς. Δεν φταίει ο Σωτήρης, όντως. Μπαίνουμε αλλού εγώ με τον Παναγιώτη και εσύ. Πού μπήκες. Άμα μπαίνετε αλλού πείτε μας αυτό που είναι εμείς. Εδώ είμαστε Τρόικα, τελευταία 20 λεπτά. Μόνη μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια. Αυτό αγαπάς, φίλε. Η έννοια του κράτους, της χώρας είναι μια αφηρημένη έννοια. Τι αγαπάς, τις αναμνήσεις σου και όλα αυτά εδώ τα σκηνικά. Μπράβο. Μπράβο, ρε Παναγιώτη, έτσι. Λοιπόν, 20 λεπτά μένουν. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης στην Καλαθόσφαιρα, Κυριακή απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena και τις 3 διπλές προσκλησούλες για το πάρτι των Κοριαλά Αρβανίτη Fabulous αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Κοριαλάς ο Δημήτρης εννοείται. Αρβανίτη η Σοφία εννοείται. Έτσι. FM και ανώνυμα τεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή live και τα δύο αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Η Μαριλής ήδη επικοινωνεί με τους 3 νικητές για τα γυαλιά από τα Opticon Express. Ξεκίνησε ήδη, νομίζω με τους 2 έχει ήδη επικοινωνήσει. Μπορείτε να πάτε από σήμερα μετά τις 4 το απόγευμα σε ένα από τα 3 Opticon Express και να καμπατζώσετε. Συγγνώμη, έχεις αγοράσει όλες τις εφημερίδες ναι. Και από την Άρη εσείς έχεις οτοτυπία. Δεν τρέπεσαι λίγο. Να δώσω για ένα φίλο 1 ευρώ, όχι. Γιατί, λοιπόν, να μην διαβάσεις και εμένα. Όπα, να μην το σκοτώσουμε, γιατί είναι μήνυμα από Γιάννη You will never walk alone. Οπότε θέλει ανάγνωση καλή. Μουσική Σωτήρη. Γιάννη, πρέπει το μήνυμά σου να είναι κάτι παραπάνω παραβούργημα. Απλά νιώθω λίγο βλάκας. Εγώ προσωπικά νιώθω λίγο βλάκας. Αγγελία στην εφημερίδα Le Monde στο Παρίσι του 1970. Άνω κάτω τελεία. Ζητείτε. Έτσι είναι γραμμένο. Ναι, ναι. Με δύο ήττα. Ζητείτε οικιακή βοηθός για την βίλα της οικογένειας Jean-Pierre Papin στην οδό Patrick Gérard, περιοχή Τροκαντερό. Απαραίτητη ενδυμασία με διακριτικά της PSG. Μάλλον το πιάνω. Δηλαδή Paris Saint-Germain. Επειδή ιδρύθηκε μάλλον το 1970, προφανώς και δεν θα είχε. Ναι. Απλά ιδρύθηκε το 1972. Λίγο κύμα μου συντώνησε. Μάλλον θέλει να δείξει την Πάρη Ζερμένη. Ο Ζαμπιέρ Παπέν όμως έπαιζε στη Μαρσέιγ. Ναι. Ναι. Ρε εσύ Γιάννη, συγγνώμη. Φοβερό το μήνυμα. Το μήνυμα αλλά πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από φοβερό. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε. Ο Σωτήρης μας λέει κάτι. Ο Σωτήρης μας λέει, Σωτήρη, ναι. Όχι, ρε. Επειδή φορούσε Πάρη Ζερμένη προχθές στο. Α, ναι. Ναι, παλικάρι μου, εδώ! Ναι! Όχι, ρε παιδιά, τι έχει να γίνει. Ναι! Όχι, τι έχει να γίνει. Όπα, υποκλίνομαι! Το μήνυμα, κλείστε τη μουσική. Όχι, τι έχει να γίνει. Καλά, είπα εγώ. Όχι, τι έχει να γίνει τώρα. Το μήνυμα ξεπερνάει την κατηγορία αραβούργημα. Το διαβάζουμε άλλη μια φορά. Αγγελία στην εφημερίδα Le Monde στο Παρίσι του 1970. Ζητείτε οικιακή βοηθός για την βίλα της οικογενείας Jean-Pierre Papin. Στην οδό Πατρίκ Ζεγάρ, περιοχή Τροκαντερό. Απαραίτητη η ενδυμασία με διακριτικά της Paris Saint-Germain. Άρα τι γίναμε, έγινε ο Καρυπίδης υποχείριο του Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ότι εμφανίζεται τι? Σαν οικιακή βοηθός γενικά. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αφού ήμασταν του Ολυμπιακού, τώρα γίναμε του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα πήγαμε στο μπάσκετ. Δει. Να σου πω τι, πας να απομυθοποιήσεις ένα τεράστιο μήνυμα, ένα ραβούργημα. Δηλαδή, σου έχω φέρει εγώ μπροστά. Γίνει η απάντηση. Πάντως, σου έχω φέρει εγώ μπροστά το Concorde.
Σε κάθε περίπτωση, ο You Never Walk Alone και δίπλα ο Καρυπίδης, ποιο νομίζει ήταν οικιακή βοηθό ποιου από του δύο? Γιατί τον θίγει. Αυτό γιατί τον θίγει. Με τι ασχολείται, ξέρει. Αυτό γιατί τον θίγει. Τι οικογένεια. Άρα μπορεί ο κάθε ένα να θίξει τον οποιοδήποτε. Από τι οικογένεια. Αλλά άμα θίξουμε αυτό, να μην τον θίγει. Άντερε! Άντερε! Σε αποστόμου σε έκανε τώρα. Τώρα δεν έχω τι να πω. Λοιπόν, οικονομικά αυτό που βρίσκεται, ξέρει. Λίγο κάτω από μένα. Λίγο κάτω από σένα. Αυτό έχει στο σπίτι του. Περίμενε λίγο. Εσύ θε να κάνει. Τι έχει στο σπίτι του, τρει. Εσύ. Τι έχει στο σπίτι του, τρει. Σα του πω αυτό σου λέει. Αυτό. Τρει τι. Τρει φράχτε. Και εσύ ψάχνει να κάνει ένα στο βαθμό τρία χρόνια τώρα. Μα έχει πρίξει. Να κάνω φράχτη, να κάνω φράχτη, την περίφραξη. Κάντε την. Αυτό έχει τρει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Μα έχει πρίξει. Εμεί δεν είμαστε λαμό για να τα αρπάζουμε από δεξιά και αριστερά. Α, τι υπονοεί ότι ο Γιαννάκη είναι τέτοιο λαμόγιο. Με το μισθό. Τον ξέρει τον άνθρωπο. Ναι. Σε τιμά, σε ακούει, στέλνει μηνύματα. Τεράστιο. Κάτσε γιατί ρε φίλε. Μόνο που είναι Λίβερπουλ είναι σωστό. Αυτό. Είναι και πάω κάραβο. Είναι και πάω όμω. Είναι λάθο. Θα μα βουλάει αυτό σήμερα. Εγώ δεν το μπορώ και για τα δύο. Φαντάζομαι τι πρόβλημα έχω εγώ. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση το μήνυμά του με τον Καρυπίδη, να ξέρει. Καμία. Μάλλον μήπω είναι κάτι. Πώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λίγο με τον Μπαπέν, Πατρίκ. Πατρίκ δεν μπορεί να είναι τυχαίο, έτσι. Καμίκ. Τώρα ξέρει. Καμίκ και άσχημα. Γιατί. Έχει στείλει με μηνυματάρα. Δεν μπουνταλάδε. Και είμαστε λίγο βλάκε εμεί. Εγώ το λέω για μένα. Εσύ είσαι. Εγώ. Εντάξει, εγώ. Το είπα για μένα πρώτα. Λέω είμαι βρονιό που λέει. Το βάλω καθαρίστρια για πλαστό απολυτήριο δημοτικού. Εγώ αγόρι μου έχει πει κάτι ο Παναγιώτης εδώ και λέω sorry, νιώθω βλάκα, δεν το πιάσα. Φυλάκιση καθαρίστρια για πλαστό απολυτήριο δημοτικού. Άρα ο Μάριος θα έπρεπε να είναι φυλακή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί, τι έχω εγώ, βέβαια. Μέχρι η φάτσα σου πλαστή είναι. Τι απολυτήριο, τι ψεύτικο έχω εγώ. Καταρχήν σε λέγανε ασλαμή και 20 χρόνια ήσουν ασλαμά. Πήγε στο ΙΚΑ και σε ψάχνανε. Έλα πάνω. Τι. Αύριο κανόνισε ο Μάριο να ξεκινήσει κανένα τέταρτο νωρίτερα. Προσπαθεί να το καταλάβει το μήνυμα, το ξαναδιαβάζει. Α, ναι. Ο Μάριο, όχι κανένα τέταρτο νωρίτερα. Αύριο ξεκίνα κανένα δύο ώρε νωρίτερα. Έλα, δώσει 8. Α, αύριο, αύριο θα δίνουμε προσκλήσει. Γιατί ένα live υπάρχει αυτό το μήνα. Δευτέρα και την Τρίτη δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα. Θα είσαι μόνο εδώ και θα είναι μια μουσική εκπομπή που θα κάνει. Για την λαϊβάρα των Μέμφυ. Μετά το διπλό του Άρη στο κρατικό. Μέμφυ. Και overpower και δενδρίτες από το Βόλο, αύριο δίνουμε προσκλήσεις. Βρήκα τη λύση για να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα του Γιάννη του Γιουνεύου Καλών. Επειδή, περίμενε, πριν γελάς. Επειδή έχει κολλήσει το μυαλό μας, θα πάρω τώρα. Ρούμεν Κόλλες, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Θα σου πω, στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στο 2310-719-229, ή μπορεί να μπω και στο rumen.gr και να ρωτήσω τι εννοούσε ο Γιάννης με το μήνυμα του 494. Στεγανοτικά έχει. Έχει. Λοιπόν, τα πάντα έχει. Θερμομονωτικά έχει. Τα πάντα έχει. Δεν χρειαζόμαστε φράκτη. Τεχνολογία από το 1964. 164. Τι στέλνεις, αγαπημένο μου Παοκτσάκη, τι στέλνεις. Εγώ έστελνα, για να βοηθήσω εννοεί, για το πετρέλαιο του χειμώνα. Τώρα να στέλνω και για τον φράκτη. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν και πού να μάθεις, φίλε. Περίμενε λίγο. Για να δεις πόσο Πάοκ είσαι. Ηλεκτρολέβητα έχω, δεν έχω πετρέλαιο. Αστείο. Στέλνει ο άνθρωπος μηνυματάκι ωραίο και του το σκοτώνει. Να το δείξει συνέχεια το 164. Ο Ζεράρ, ο Τροκαντερό. Ποιο, ο 164. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Άντε αφιερωμένο στο Σωτήρι. Ποιο. Άντε αφιερωμένο στο Σωτήρι. Ποιο. Σωτήρι, γιατί οι μέλισσες πηγαίνουν στον πύργο της Πίζα. Γιατί έχει γύρει. Αχ, κυρία. Που να δεις μήνος από μέλισσες να τις κατασπαράζουν, φίλε, οι ιαπωνικές φύκες. Πώς το λένε αυτόν, δεν φαντάζεις τι γίνεται. Σιγά σιγά ρε αγόρι μου. Ρε Μάριε, εμείς τα βλέπουμε και ζωντανά αυτά. Επειδή τα βλέπεις όλα στην τηλεόραση, τα κορίτσια με τα... Σωτήρι μου, να είσαι καλά. Εσόρουχα. Ήρθε η Αναστασία. Να είσαι καλά. Ξεκίνα, Αναστασία, τι θέλεις. Ξεκίνα. Liberty, Λάμδα. Jet, Hives, τι θέλεις. Άλλο άκουσα. Πήγα να πω καλά. Επειδή μου ψήκωνο πόδια, πήγε τέτοια, ναι. Σάικο, άντε βάλτε. Ναι. Πάλι news. Κάθε πέρα news ήταν αυτή. Μπράβο. Με τον Μπέλαμι, ερώτηση. Με τον Μπέλαμι, τον news. Πήγαινες για ένα βράδυ. Όχι. Για δύο τουλάχιστον. Σε βοηθάω. Δεν ακούει ο Σάβας. Δεν ακούει ο Σάβας. Πήγαινες. Αν ακούει και πήγαινες, θα μπορέσει να πλήξει τον πόνο του με τη Βασιλική Ρετσίνα. Από τη Μεσευρία είναι ο ποιητική. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Χικ, πίνε Βασιλική Ρετσίνα. Αλλά πάλι θα έχει κεφάλι τέλειο. Πέντε φορές τα λέει. Να σου πω κάτι. Μία φορά το ίδιο. Δύο αναφορές έχουμε, εσύ δίνεις τέσσερις κάθε φορά. Όσες θέλω, ρε φίλε. Βασιλική Ρετσίνα. Παίρνεις έξτρα τη Βασιλική. Για την Ανατολική. Μεσημβρία είναι εκεί δίπλα στο Βαθύλακο. Μήπως έχεις κανονίσει κανένα κονέ. Μάρτι, τι γίνεται, ρε φίλε, στο πρωινό στον Αντένα. Όχι, εσύ τα βλέπεις ζωντανά αυτά, δεν πειράζει. Αυτό σου λέω.
Ναι. Τα βλέπω σωστά. Να. Α, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μην ξεχνάς 3 η ώρα. Ναι. Ηρακλειδέα. Υπάρχει και ζωντανή κάλυψη. Πάνε στο γήπεδο. Και από Ερτερία ζωντανά, αλλά και ο Λίμπερο θα είναι εκεί ζωντανά με Γιώργο Ματζιούκη περιγραφή και σχολιασμό δίπλα, αν του επιτρέπει ο Ματζιούκης, του Μάριο του Ασλαμή. Μεγάλο παιχνίδι, Ηρακλής Απόλλων Λάρισας. Τι εννοείς αν το επιτρέπει. Τόμ Παπαδόπουλος εναντίον Παναγιώτη Ματζανά, Δημήτρης Ελευθερόπουλος εναντίον Μαρσέλο Τροίζη. Να πάρω ένα ζώο να σε επιβάλλει στο Ματζιούκη. Μην το κάνεις θέμα. Όχι, θα μαλώσουμε. Τι. Μην το κάνεις, να πάρουμε τις αναδόσεις εδώ Ματζιούκη, τι κάνεις εσύ. Γιατί είχαν πει τη ΣΑΕΚ από το στούντιο ότι κάνεις καταπληκτικές. Μην το κάνεις θέμα, θα τα μαλώσουμε. Με το Ματζιούκη. Το εννοώ, άστο. Μα το κάνω θέμα, θέλω να ακούμε εσένα. Βρε, άμα θέλω άλλος μέσα, άλλοι μου είπαν μέσα, ναι. Εντολή μου δώσαν οι άλλοι. Σου δώσανε. Εντολή οι άλλοι και, μέσα. Και, αλλά... και τι έγινε, και. Άστο. Και τι έγινε. Το Παπαδόπουλο βλέπω να σκαϊμένο και το. Λε και του πήραν το παιχνίδι, μάλλον. Το λυπήθηκα, φίλε. Ο Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάνω σε αυτόν έχει στηριχθεί το καλύτερο σκέτς σε σχέση με φαγητό. Σκέτς. Ποιο τι. Τα είπε όλα η Αναστασία. Λέει βρωμιά. Ακριβώς. Βρωμιά. Γιατί το έχουν παραγυαλίσει τελευταία αυτοί. Ε. Αυτό είναι δεύτερο, τρίτο άλμπουμ. Τέταρτο. Πρώτο τελευταίο. Αυτό το τελευταίο είναι. Το τελευταίο πολύ γυαλιστερό, καλά. Δεν το μπορώ. Δύο-τρία κομμάτια που άκουσα πω πολύ γυαλισμένα. Τρελή παραγωγή, πολύ γυαλισμένη παραγωγή. Εθνικές τέλος, έτσι δεν έχει τώρα ξανά τέλος. Ε, με τον Μάρτιο. Άρτη, επιτέλους, χάσαμε. Μάρτιο. Μάρτιο. Παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, ναι. Δεν έχουμε καμία και κανέναν που να έχει προσκυνήσει. Άρα, όλοι είστε κλασικοί βλάχοι. Γιατί... που πήγατε στην Αμερική μόνο στη Νέα Υόρκη. Δεν έχουμε κανέναν που να πήγε στον Ντάλλας. Γιατί αν έχουμε κάποιον ή κάποια που πήγε και δεν προσκύνησε στο σημείο X, εκεί στην άσφαλτο, στη λεωφόρο, στην οποία δολοφονήθηκε ο JFK, ο John Fitzgerald Kennedy, ναι. Είναι εγκληματίας. Πιο πολύ γνωρίζουν τον JR από τον Ντάλλας, από το σύριαλ εκείνο, παρά το δικό σου. Κατάλαβες. Ντάλλας. Mavericks. Έχω περιβραχιόνιο όταν είχα πάει Αμερική πήρα. Πότε πήγες Αμερική. Πώς το, το έχει πει 100 φορές μόνο. 14 χρονών. Σε έχει πρίξει λέει. Α, μικρός. Το έχει πει. Ζηλεύει. Πότε, όχι ρε, πραγματικά ζηλεύω. Βοστόνη. Βοστόνη. Άστο, και Boston Garden. Καθόλου δεν ζηλεύω. Πήγες στο γήπεδο. Στο παλιό, την τελευταία του χρονιά. Ναι. Όταν 14 χρονών εγώ. Είδες αγώνα δηλαδή. Όχι. Α, δεν είδες αγώνα. Ήταν στη διαδικασία να φύγουν, παίρνανε κομματάκι τότε. Σόπα, πήρες τίποτα. Δεν πήρα κομματάκι. Από το δάπεδο. Από το δάπεδο. Κλαίω που είναι σαν, σαν σαλόνι σπιτιού. Ήμουν 14 ρε φίλε, δεν είχα... Πήγαμε εκεί, βλέπαμε. Ενώ τώρα έχει αισθητική, ανέβηκε. Να σε ρωτήσω κάτι, αν γκρεμιστεί του Χαριλάου, αν γκρεμιστεί, τι θα θέλεις να πάρεις από μέσα. Δεν είμαι τέτοια φάση, όχι. Εμείς αν μπορούσαμε να πάρουμε τα πάντα, θα παίρνω. Τώρα που θα γκρεμιστεί τούμπα όμως, ναι. Νομίζω ότι μπορώ να πάρω. Τι θα πάρεις. Τούβλα. Αυτό, άστο. Θα το βάλουμε θέμα ολόκληρο. Αν γκρεμιστεί τούμπα, τι θα θέλανε να πάρουν οι Αριανοί, οι Απολωνιστές και οι Ηρακλειδείς. Όχι Παοξίδες. Την πινακίδα εκείνη που έγραφε το 1-4 πάνω εκεί, που είχε λάθος, που έγραφε αντί για Καλαφάτης, έγραφε Καλφάτης. Ναι, δεν το θυμάμαι, ναι. Ήταν για υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος τότε και είχε διαφήμιση, ρε παιδί μου. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Καλαφάτης. Ρε. Και είχαν ξεχάσει το Α και έγραφε Σταύρος Καλφάτης. Ναι. Και φαίνεται πάντα γιατί δείχνει το σκορ. Θα κατέβει, δεν κατεβαίνει. Ο Σταύρος κατεβαίνει τώρα. Ο Σταύρος δεν ξέρω, θα για κατέβει δήμαρχος. Αφού είναι βουλευτής. Είναι καμιά διακοσαριά, ε. Η Muse ήταν, είναι και θα είναι δευτεράντζες. Συναυλιάρα σήμερα στο 8ball με τους The Steams. Τι είναι αυτή? Ναι, ξέχασα να το πω. Δεν το έχω ψάξει πολύ με τους Steams. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Όντως, συναυλιάρα, το έχω τάξει και από άλλο άτομο. Να σε καλά, 4-7-2. Εννοείται, η Muse για, η Muse και στην για μένα. Μη μου τσώνεις εσύ από εκεί. Δείχνεις λίγο σεβασμό. Η Muse είναι οι Άγγλοι μέλισσες. Οι Βρετανοί μέλισσες, κάπως έτσι, για μένα κάπως έτσι. Η Muse εγώ λίγο ασχολήθηκα, ναι. Πολύ λίγο, πότε? Εποχή Plug in Baby. Εκεί, λίγο. Δεύτερο άλμπουμ εκεί, έχω και το EP και το αλμπουμάκι εκεί. Απογοητεύεις όμως την Αναστασία, Λάμπρα. Ούτε που με νοιάζει. Της εποχής, τι είναι? Το συγκρότημα της εποχής μας. Μέλισσες, οι Άγγλοι μέλισσες. 4.72, ναι. Άκου πατάτα που λέει η Αναστασία. Το καλύτερο συγκρότημα της εποχής μας. Προφανώς και δεν έχεις ακούσει Clutch. Βάλε τώρα Clutch, In Walks Barbarella, τελευταίο άλμπουμ. Τώρα Clutch, CLUTCHS. Άγιος Παντελεήμων το χωριό, αγαπητή Αθανασία. Τι χωριό είναι αυτό? Άγιος Παντελεήμων, στη λίμνη Βεγορίτιδα. Πανέμορφο. Στο Αμίντεο δίπλα.
Τι είπα, συγγνώμη. Στεφανία, φάουλ εγώ. Μην ξεχάσετε να της πείσεις χρόνια πολλά για τη γιορτή 27 Δεκεμβρίου, Ασλάμα. Ναι, ναι, Στεφανία. Στεφανία, να σε καλά. Η Στεφανία με συγκινεί σήμερα επειδή συνδυάζει πουκάμισο λευκό ποπλίνα με κέντημα μπροστά. Έτσι, μαύρο παντελόνι ψιλοκάβαλο. Με κοφτό μπουφανάκι παραλλαγής. Με πέρλα. Με πέρλα. Αυτή είναι η κλάτς. Μπέλης, έβαλε το τέτοιο, πώς το λένε. In walks Barbarella. Τελευταίο άλμπουμ. Η μόνη Barbarella που πάμε είναι τα μπουζούκια. Μια που είπατε για μέλισσες. Παμπώνυρα. Η original μέλισσα είναι αυτή. Τεράστιο. Μεγάλος μπίγκαλης. Ουασλαμίτσα. Τα χάσε. Τα χάσε. Πάμε τώρα, φρε Μαρία. Γύρι μου με την πίζα. Παίξαμε με τη Σιένα. Πόσα υπονοούμε να έχει. Πέταξε το για να πάμε. Πέταξε το για να κλείσουμε. Σιγά σιγά. Πάμε. Ξεκάθαρα, λοιπόν, μήνυμα από Θωμά Τόντον Ηρακλειδέα. Εγώ ξεκάθαρα θα έπαιρνα την βρύση στην θύρα, λέει 7. Α, την βρύση στην θύρα 7 θα ήθελα. Αν είχαν κρατήσει την μπασκέτα στην 4, θα ήθελα το Στεφάνι με συγκινεί. Είσαι, βλέπει μπάλα. Εκείνη ήταν τούμπα. Με το γήπεδο μπάσκετ πίσω. Μπράβο. Τις δύο μπασκέτες. Εκεί υπήρχαν οι μπασκέτες στο ΠΑΟΚ ΣΟΣΟ που ακουμπάω τον Κωστίκο. Πηγαίνω και ακουμπάω τον Κωστίκο. Με συγκινεί. Έχω απάντηση από Στέλλα. Θα πρέπει να πας εκεί να τη ρωτήσει ο ίδιος. Κατά δεύτερο. Λοιπόν, τους νικητές των διαγωνισμών που είχαμε σήμερα τους προσφέρει το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Εγκληματείτε όσοι κινείστε ανατολικά και δεν δοκιμάσει από τα ονειρικά φαγητά, τρελές γκουρμεδιές από το πιπερών. Τηλέφωνο για τη Λιβεριά 2310-868-868. Δημήτρης Γοργιαλάς, Σοφία Αρβανίτη Φάμπιουλους, νικητές είναι οι Δάφνη Χατζίδου, Γιάννης Κυρμιζής και Κώστας Σεπετάς. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως. Θέλω να με πάρεις ένα βιντεάκι, Στεφανία, να σε υμνώ, να υμνώ τον τίσιμό σου. Κώστας Σεπετάς, Γιάννης Κυρμιζής, Δάφνη Χατζίδου. Πηγαίνετε αύριο στο κλαμπ του Μήλου. Αύριο προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα Memphis, Overpower. Και δενδρίτες από το Βόλο στο 8ball και για Διογέννη δασκάλου Σάββατο. Και τα δύο είναι Σάββατο. Σάββατο είναι και η Memphis. Σάββατο και ο Διογέννη δασκάλου στο κλαμπ του Μήλου, αδέρφια. Εντάξει. Η Muse είναι καλή μπάντα μόνο για 23χρονες δαπίτησες φοιτήτριες. Συμφωνώ απόλυτα. Άλλη μια φορά. Η Muse είναι καλή μπάντα μόνο για 23χρονες δαπίτησες φοιτήτριες. Έτσι. Είναι το κλασικό. Η Ονειράμα και οι Μέλισσες. Είναι το πανκ της ΔΑΠ Μουδουφουκού. Παιδιά, σας αφήνω γιατί έχει συνέντευξη τύπου για το μουσείο Φανχόχ. Keep on fucking rocking.